Της Κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι κάνεις την προστόπιση στέρα μου, τσοπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Μικρό, μικρό του μύρου κάμα του. Μικρό του μύρου κάμα του κι κάψα μου μιγάλη. Λέω τη μια να πάντευτο, μα πιο καλά σαν του σκεφτώ. Μα πιο καλά σαν του σκεφτώ του αναβάλω πάλι. Τα λιρά, τα λιρά, τα λιρά μόνο έντικα. Τα λιρά μόνο έντικα, μην τις κρατήσεις δέκα. Δεν φτάνουν για πάρτι μου κι θέλω κι γυναίκα. Δεν φτάνουν για πάρτι μου κι θέλω κι γυναίκα. Κι θέλω κι γυναίκα. Σε όλους. Αθλητικό Μετρόπολης 95,5. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ σε 95,5 FM. Τα λίρα, τα λίρα, τα λίρα μόνο έντικα. Τα λίρα μόνο έντικα, μην τις κρατήσεις δέκα. Δεν φτάνουν και για πάρτι μου και θέλουν και γυναίκα. Ο Γιάννης Τζιράπης στη ρύθμιση στον ήχο, ο κ. Θανάσης Καταμπάκης στο production, η κυρία Βιγιώτη στη γραμματιακή υποστήριξη, Γρηγόρης Κόκκινος και Κωστή Τραπτόπουλος στα μικρόφωνα του Αθλητικού Μετρόπολης 95,5 των FM της Κακομοίρας μέχρι και τις 4. Παρέα με το Call Double Play από την Ελλάς Online. Αν θέλετε να μιλάτε πολύ πληρώνοντας λίγα, να έχετε απεριόριστες αστικές και υπεραστικές κλήσεις, 300 λεπτά προς κινητά. Έως και 24 Mbps, όλα αυτά με 23 ευρώ το μήνα. Call Double Play από την Ελλάς Online και για τους συνδρομητές Vodafone 18 ευρώ το μήνα. Με τον μεγάλο διαγωνισμό που σας στέλνει διακοπές να συνεχίζετε, γράφετε αλφα μη 3, αφήνετε ένα κενό, γράφετε απλά το ονοματεπώνυμό και το στέλνει στο 54 344. Καθημερινά 11 και 4 στην εκπομπή του Βασίλη Βλαχόπουλου και του Γιάννη Πάγκου κληρώνεται ένας τυχερός φίλος ακροατής ή μία τυχερή φίλη ακροάτρια. Ακούει το όνομά της ή το όνομά του, τηλεφωνεί στα επόμενα 30 λεπτά με το Αθλητικό Μετρόπολης 95,5 των FM και κερδίζει αεροπορικά και διαμονή για Μύκονο, Σαντορίνη και Ηράκλειο. Να πω ότι η Ελληνέρ, η οποία είναι χορηγός αυτής της καμπάνιας, είναι η νέα εναλλακτική στους αερομοτοφορείς. Προσφέρει στον επιβάτη φθηνές τιμές και παροχές που αναζητά, συνδυασμό όμως με ένα ιδιαίτερο υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης κατά την πτήση. Δίνει τη δυνατότητα σε όλους να πετάξουν φθηνά και άνετα από Θεσσαλονίκη και Αθήνα προς πιο σημαντικούς περιορισμούς όπως Μύκονο, Σαντορίνη, Ηράκλειο, Ρόδος, Ζάκυνθος με εξαιρετικά χαμηλές τιμές, απολαμβάνοντας ουσιαστική εξυπηρέτηση και χαμόγελο. 9.55 κενό τα μηνύματά στο 54.340 για ό,τι θέλετε σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες Μετρόπολης 95,5 των FM. Με λατινικούς, οι φίλοι οι οποίοι ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδες στο κινητό, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε στη σελίδα μας στο Facebook. Με τον ΠΑΟΚ να τερματίζει τελευταίος, να κάνει τη χειρότερη του τις χειρότερες εμφανίσεις του στο τέλος σεζόν. Με τον Ηρακλή να χάνει από τον Απόλλων Αθηνών σε ένα αποτέλεσμα το οποίο τον αδικεί βάση εμφάνισης, σε ένα παιχνίδι το οποίο όμως είχε γιορτινό χαρακτήρα και το αποτέλεσμα ήταν σε δεύτερη μοίρα,
και με το μεγάλο τελικό του Champions League να είναι πραγματικά μεγάλος και τεράστιος, χάρη συμβολή αυτού του τεράστιου προπονητή, και το λέω και πλέον του υποκλίνομαι, του Μασιμιλιάνου Αλέγκρι, ο οποίος δεν κατέβηκε με σκοπιμότητα να αντιμετωπίσει την Μπαρσελόνα, δεν κατέβηκε να παίξει κατενάτσιο, πήγε να παράγει ποδόσφαιρο με όσες δυσκολίες και αν έχει αυτό το πράγμα, με σημαντική απουσία μία από τις κολόνες της άμυνας του Γελίνη, με πολλά πράγματα τα οποία υστερεί απέναντι σε αυτούς τους διαστημανθρώπους της Μπαρσελόνα. Παρόλα αυτά όμως είχε τα ψυχικά αποθέματα να την κοιτάξει στα μάτια, να βγάλει σθένος μετά το 1-0, να την ισοφαρίσει, να σφαγιαστεί από το διαιτή καθώς δεν δόθηκε πεντακάθαρο πέναλτι στο 1-1 και δεν ξέραμε τι θα μπορούσε να γίνει στο 1-2. Τελικά έχασε 3-1 και το κρίμα είναι μόνο και μόνο για αυτόν τον τεράστιο τερματοφύλακα, τον Λουίτζι Μπουφόν, ο οποίος τερματίζει την καριέρα του με το μοναδικό τρόπο το οποίο λείπει να είναι το Champions League. Δεν ξέρω, Κωστής, πώς είδε το τελικό, γιατί το σημαντικότερο παιχνίδι και γεγονός ότι και εγώ νομίζω ήταν αυτό. Με τελείως διαφορετικό μάτι από ό,τι το είδες εσύ. Ωραία. Πες εσύ το μεγάλο προπονητή και... Εγώ αυτόν τον άνθρωπο τον έσκησα όταν πήγε στη Γιουβέντους. Και δεν περίμενα να... Δεν είχε δουλέψει βέβαια, ή δεν είχε κάνει και καλή δουλειά στη Μίλαν. Δεν περίμενα να βγάλει κάτι θετικό. Είδα αυτός ο άνθρωπος ότι σε όλη τη χρονιά, γιατί κάποιος κρίνεται στη διάρκεια και όχι με 1-2 πράγματα, αυτός ο άνθρωπος μας ξεφτέλησε όσους τον κατακρίναμε. Μας ξεφτέλησε, δεν μας έβαλε γυαλιά. Διαχειριζόταν όλα τα παιχνίδια με μια τρομερή αρμονία. Ειλικρινά είδα έναν αναγεννημένο Τέβες. Το Μωράτα να παίρνει αυτό το οποίο του αξίζει. Ποιον το Γιορέντε να μπαίνει αλλαγή. Εντάξει, ίσως να μην μπορεί. Προφανώς παίρναν αυτοί που το αξίζανε. Για κάτι που θες να πεις για το Πύρλο, και δεν θα στο στερήσω να πω ότι όποτε έπρεπε να παίζει ο Πύρλο έπαιζε, όποτε δεν έπρεπε δεν έπαιζε. Δεν είχε συμπεριφορές μεσογειακές η Γιουβέντους να χαριστεί ή να μην χαριστεί σε παιχνίδι. Τα χτύπησε όλα. Μπράβο της. Παρότι εμάς τους τυχηματζίδες δεν μας αρέσει αυτό. Μας αρέσει το στημένο. Μας αρέσει το βρώμικο. Αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί θέλουμε να βγάζουμε λεφτά. Όλα αυτά τα πήρε. Τα εξαφάνισε. Και έπαιξε καλό ποδόσφαιρο. Εγώ είδα μια Γιουβέντους που έπαιξε καλό ποδόσφαιρο. Βέβαια απέναντι σε αυτή την Αγία Τριάδα, τον Μέση, Νεϊμάρ και Σουάρες, με από πίσω Ινιέστα, Ράκιτις και όλους τους διαστημανθρώπους να κάνουν αυτό το παιχνίδι, ίσως είναι και η Ρωσιλία να προκαλείς την τύχη σου και να παίζεις στα ίσια. Αλλά αυτή είναι για μένα η γοητεία και η μαγιά που το τόλμησε. Και λέω ότι η μοναδική ομάδα η οποία φέτος μπορούσε να κοιτάξει την Μπαρσελόνα στα μάτια ήταν η Γιουβέντους, και τα μπράβο πάνε στη Γιουβέντους από μένα. Πριν ακούσω το σχολιασμό σου για το παιχνίδι, γιατί ξέρω ότι έχεις γράψει πολλά και το παρακολούθησες, να πω, ναι Γιώργο, ήμουν στο καζίνο στο τελικό. Να πω ότι η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, εταιρεία Σκιάδης Μπαλοδήμος, δεν θα σας χαλάσει το χατήρι γιατί το πήρε η Μπαρσελόνα. Θα δώσει 5.000 ευρώ έκπτωση. Εγώ σας το είπα, ο Στέργιος τρελάθηκε. 5.000 ευρώ έκπτωση στο Οκτάβια ή στο Rapid σε όλους. Απόσυρση και έκπτωση σε όλο το αυτοκίνητο. Παιδιά, είναι ασύλληπτο το νούμερο. 5.000. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται ζήτηση. Όλοι αυτοί οι οποίοι τηλεφωνήσατε, πήγατε, κάποιοι το έχουν κλείσει ήδη, θα πάρετε 5.000 ευρώ έκπτωση. Έχουν μείνει 10 αυτοκίνητα. Σας λέω και τον αριθμό. 10 μείνανε. Οπότε τηλεφωνείτε στο 2310-596-690 ή στο 2310-596-596 τώρα για να κλείσετε την Οκτάβια με τιμή την οποία δεν τη βρείτε πουθενά, ή το Rapid με επίσης τιμή που δεν τη βρείτε πουθενά στην εταιρεία Σκιάδης Μαυρομήδος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγο μετά το Α Κταίο. Σ' ακούω για τον τελικό με προσοχή. Δεν ήταν καλός τελικός, γιατί έβαλε γκολ νωρίς η Μπαρσελόνα και είδαμε από το 5ο λεπτό μέχρι το 45ο λεπτό
δύο κακές ομάδες, γιατί η μία δεν τόλμησε να ρισκάρει στο παιχνίδι της και αυτή είναι η Ιουβέντους και πολύ καλά έκανε, γιατί αν φάσει ένα γκολ από την Μπαρτσελόνα στο 5ο λεπτό και αρχίσεις και ανεβαίνεις μπροστά, ανεβάζεις τους Ντογκμπάδες και τους Βιδάλ και τους Μαρκίσιους, αφήνοντας τον Πύρλο μόνο, όπως έγινε στο δεύτερο ημίχρονο, αφήσει τον Βαλτσάμι που είναι αργός, Βαλτσάμι, και τον Μπονούτσι που είναι ταγάρι για μένα για υψηλό επίπεδο center back, θα φας 2-0 στο 25 λεπτό και μετά εκεί που τρώγαμε τα σουβλάκια και τις μπύρες και είχαμε ενδιαφέρον για το παιχνίδι, θα πηγαίναμε να πούμε τα παρατάγαμε και θα πηγαίναμε να ακούσουμε τον Τζίμι τον Πανούση, ο οποίος έκανε εκπληκτική εμφάνιση από τις 11 μέχρι τις 9.30, 2.30 ώρες τραγουδούσε ασταμάτητα και έδωσε πολύ περισσότερο θέαμα από ό,τι είδαμε εμείς από το 5ο λεπτό μέχρι το 45ο. Από το 5ο μέχρι το 45ο λεπτό συχάθηκα τη στιγμή που έβαλε γκολ η Μπαρτσελόνα. Γιατί και η ίδια η Μπαρτσελόνα τοποθετήθηκε στον αγωνιστικό χώρο με μία θα τα πάρω τα πράγματα μια. Το γρήγορα 1-0 έκανε πολύ κακό στο παιχνίδι και στην ποιότητά του. Μιλάω για το πρώτο ημίχρονο για δύο λόγους. Πρώτον, η Ιουβέντους δεν ανοίχτηκε, δεν έβγαζε παίκτες μπροστά, προσπαθώντας να συντηρήσει την κατάσταση. Γιατί αν σε εκείνο το χρονικό διάστημα ανέβαζε την ομάδα της 20 με 30 μέτρα ψηλά και μάλιστα σε οργανωμένη άμυνα που θα ήταν της Μπαρτσελόνα, θα μπορούσε να γίνει 2-0. Και δεύτερον, στο επίσης χαμηλό και συντηρητικό παιχνίδι της Μπαρτσελόνα, που κρατούσε πολύ σωστά δυνάμεις και αυτό φαίνεται, το πότε η Μπαρτσελόνα φουλάρει και πότε δεν φουλάρει εξαρτάται από τη διάθεση του Μέση. Ο Μέση δίνει το σύνθημα, λέει δηλαδή ο Μέση φουλάρουμε τώρα με τη δική του, άμα κάνει δύο τρίπλες και μπει προς τα μέσα και τα λοιπά, πάει να πει ότι ο αρχηγός λέει ότι πρέπει να φουλάρουμε. Αν ο αρχηγός περιορίζεται σε ένα συντηρητικό παιχνίδι, λέει στην υπόλοιπη ομάδα, παιδιά, παίζουμε συντηρητικά. Έτσι λες. Έτσι λέω. Λάθος κάνεις. Έτσι λες εσύ. Όχι, δεν έτσι λέω. Λοιπόν, το παιχνίδι λοιπόν το είχε η Μπαρτσελόνα σε χαμηλό ρυθμό, έχοντας στο μυαλό της τη στρατηγική της, που ήταν πολύ καλύτερη από τις Γιουβέντους. Όταν θα ρισκάρεις, κυρία Γιουβέντους, εγώ θα σε χτυπήσω στον ανοιχτό χώρο φρέσκος και ξεκούραστος. Δηλαδή η στρατηγική της Μπαρτσελόνα είναι: δεν πάω σε φουλ ρυθμό μετά το 1-0, να σκοτωθώ, να φάω κλωτσιές, να κάνω το 2-0. Βολεύομαι με το 1-0, αφού εσύ κυρία Γιουβέντους δεν ρισκάρεις, αλλά όταν το κάνεις, εγώ θα σε σκοτώσω επάνω στο ρίσκο σου. Έτσι λοιπόν, από το 5ο λεπτό μέχρι το 45ο, είδαμε ένα παιχνίδι χωρίς ταχύτητα, με ένα εκατέρωθεν συντηρητισμό. Λοιπόν, με δύο πολύ μεγάλες επεμβάσεις του Μπουφών, που είναι συντηρητισμός. Ο Μπουφών είναι ένας θερματοφύλακας τελειωμένος. Στον τελικό ήταν κακός. Είχε κακές αντιδράσεις. Τι είπες? Ναι, αυτό που σου λέω. Οι αντιδράσεις του, οι εκτινάξεις του, οι τοποθετήσεις του δεν ήταν καλές. Φταίει στο δεύτερο γκολ. Τι θα αστείευουμε? Δεν αστείευουμε καθόλου. Φταίει ο Μπουφών, βέβαια. Από τους κορυφαίους Γιουβέντους. Φταίει. Δίνει πάσα στον αυτό. Ότι κρατήθηκε το σκορ σε χαμηλά επίπεδα. Τι έκανε, τι μεγάλο. Τι απόκουσε. Θυμίσου λίγο μόνο, με ανάποδη φορά 38 χρονών. Ναι, τι? Πέφτει προς τα δεξιά. Ναι. Και με το αριστερό χέρι βγάζει το ναι. Πλασέ. Στη γωνία του ήταν κόκκινη. Ξυπνιέσαι. Στη γωνία του ήταν. Στη καλά, γωνία. Επειδή έκατσε κάτω τα δοκάρια και νιώθει. Επειδή δεν είσαι χαϊβάνι. Είναι με ανάποδη φορά. Είναι με ανάποδη φορά. Και με ταχύτητα από το σου του Ντάνι Άλβε. Ακού πάνω το χέρι μια έτσι δεν. Λοιπόν, τώρα εγώ αποκρούσει που έχω δει να φεύγει και να αλλάζει πορεία και είναι να κοιτάξει. Είναι μεγάλη επέμβαση. Άστο, άστο. Και έχει και κορμιά μπροστά του. Άστα, ρε τώρα. Σε παρακαλώ τώρα. Λοιπόν, ένα Μπουφόν ο οποίο δεν δικαιούται να πάρει εχθές το Champions League. Δεν δικαιούται. Φταίει και στο δεύτερο γκολ. Δεύτερο ημίχρονο. Στα πρώτα λεπτά ο συντηρητισμός στην Μπαρτσελόνα μετατρέπεται σε αλαζονία. Και εκεί πάνω ισοφαρίζει η Γιουβέντους. Και εκεί η Γιουβέντους κάνει το μεγάλο έγκλημα. Που λέει ο άλλο για τον Αλέγκρι. Μεγάλο έγκλημα. Χτυπάει κόρνερ. Πώς το είπε ο Ασλαμάς. Ο Αστραμπόγιανος, ο Πύρλο. Χτυπάει κόρνερ. Υπάρχουν τα δύο center back στην περιοχή. Ο ένας ο πλάγιος back στην περιοχή. Και οι δύο half στην περιοχή. Δηλαδή, πόσες πιθανότητες έχει να γίνει το 2-1 εκεί σε στημένη φάση με τα κακά χτυπήματα του Πύρλο.
Με τα όλα τα χτυπήματα του Πύρλο να είναι άσχημα. Α, αυτό το δέχομαι. Λοιπόν, δεν με νοιάζει τι δέχει εσύ, ρε. Δεν με νοιάζει. Εγώ λέω στον κόσμο, μιλάω μαζί σου. Μα δεν μιλάς κανέναν αντίγωνο σου, μεγάλο. Όχι, δεν έκανε την ανάλυση σου. Δεν έκανε. Θε να κάνει μονόλογο. Δεν έκανε μονόλογο. Όχι, δεν έκανα. Τι έκανε, σε ενόχλησε εγώ. Δεν ήθελε να μιλήσει. Λοιπόν. Θα σου έλεγα τίποτα να διακόψει. Α, στάρε τώρα. Ούτω ή άλλω και κατορθώνει. Και κατορθώνει, λοιπόν. Κατορθώνει, λοιπόν. Έχοντα το 1-1. Χωρί τρίτο στόπερ, γιατί ο Σελίνη είναι ένα μέτρο τραυματία. Ο τρίτο ο center back που έχω στον πάγκο είναι νεαρό σε ηλικία και δεν έχει παίξει. Άρα δεν μπορεί να τον βάλει, φοβάται. Είναι αναγκασμένο λοιπόν να παίξει με τετράδα και μπροστά τον Πύρλο 90 λεπτά. Και ανεβάζει την ομάδα ψηλά. Να πάρει κατοχή η Γιουβέντους. Σαν οχιά περιμένει η Μπαρσελόνα. Και του, αντί να βάλει η Γιουβέντους στο μυαλό τη να φύγει στην κόντρα, τρώει το δεύτερο γκολ σε κόντρα επίθεση η Γιουβέντους. Εκεί λοιπόν λες, η ιταλική κουλτούρα δεν υπάρχει. Εκεί λοιπόν λες, είμαι ασεβής απέναντι σε τρεις παιχταράδες και δυο χαφ που είναι σε φόρμα. Ο Ράκιζης και ο Ινιέστα. Ράκι. Γιατί, όπως λέγεται. Γιατί πάτησαν περιοχή στον πρώτο γκολ και εκεί φαίνεται ότι ο Πύρλο είναι εκτός παιχνιδιού. Όταν εγώ τρώω στο πέμπτο λεπτό οργανωμένη άμυνα γκολ και δεν συμμετέχει ο Μέση, δεν συμμετέχει ο Σοάρες και συμμετέχει ο αριστερός ο Μπακ. Κάνουν άλλη δουλειά αυτή μέσα εκεί. Σταμάτα ρε κόκκινε, σταμάτα γάμο το κεφάλι σου, σταμάτα, σταμάτα. Λοιπόν, και μου πατάει περιοχή ο Ινιέστα, μου κάνει assist και μου βάζει τον γκολ ο Ράγκητζης, εκεί λες Πύρλο αλλαγή, φεύγω, τελειώνω. Τα κλάματα και ιστορίες και σαν χλαμάρες. Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί η Μπαρτσελόνα 90 λεπτά, 120 λεπτά, με center back, 2, Ευρά και τον Λίχτενστάιν και τον Πύρλο μπροστά 90 λεπτά. Τη στιγμή λοιπόν που θα ανοιχθείς, θα βγεις μπροστά και θα γίνεις αφελής μετά το 1-1, αντί να κλειστείς εσύ στα 35-40 μέτρα να το δυσκολέψεις, τρως τον κόρσο αντί επίδεση. Είσαι λοιπόν, σου δίνει μια μέτρια Μπαρτσελόνα την ευκαιρία να την ισοφαρίσεις και αντί να παίξεις το παιχνίδι που πρέπει να παίξει το outsider απέναντι στον στο φαβορί, φαβορί γίνεσαι εσύ φαβορί και την τρως και την τρως έτσι σαν... παίζει ρε διευθυντή, έτσι το διεχείριστε. Λάθος μεγάλο. Λάθος μεγάλο. Παίκτης για σένα, λάθος μεγάλο. Ποιος ήταν ο καλύτερος παίκτης Γιουβέντους για σένα? Ο χάφου ένας, πώς το λένε. Ο Μαρκίζιο. Ο Μαρκίζιο, ναι. Συμφωνούμε σε αυτό. Ο Μέση, η ένστασή μου και αυτό που σε είπα πριν. Ο Μέση. Θα σου πω. Ή ο Μέση. Ο Μέση, ναι. Όπως και ο Τέβες. Ναι, ναι. Που δεν φάνηκαν καθόλου. Κάναν βρώμικη δουλειά. Είχαν περισσότερα μαρκαρίσματα πάνω τους. Τραβούσαν κόσμο. Πλες, δεν χρειάζεται. Δεν συμμετείχε στον κόσμο. Τι τουμπλάρισμα είχε όταν έκανε ο. Καλά, εσύ πες δεν είχε κανένα. Ποιο ήταν το τουμπλάρισμα πάνω στο Μέση, ρε. Και το, εσύ πες δεν ήταν το κανένα. Το έξυπνο τουμπλάρισμα που έκανε ο. Πώς το λένε, ο. Ο Αλέγκρι. Ο Μέση περπάταγε. Περίμενε, ξέρεις, περίμενε. Είναι πονηρός. Σου φαίνεται ότι περπατάει. Περπάταγε. Ρε, εσύ κάνεις ένα λάθος. Άκου λίγο. Περπάταγε ο Μέση γιατί περίμενε. Δεν πήρε κούρσες, ρε. Δεν πήρε ενέργειες. Δεν πήρε ατομικές ενέργειες. Δεν γύρισε στον άξονα να πάρει την μπάλα. Μετά το τελικό. Σταμάτα λίγο ρε, να μιλήσω. Δεν τα ξέρεις. Στα μέτρα δεν τα ξέρεις. Μου φας κανένα χαστούκι, δεν τα ξέρεις. Με αποστόμωση. Πάλιο ψεύτη που πήγες να φας με τον Παπαδόπουλο τον Νίκο, οι δυο σας. Εσύ πες δεν έφερε. Αρχιψεύτη. Οι δυο μας. Θα έχω ραντεβού με τον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Και ήταν 80 άτομα. Δημοσιοποιείς κάτι το οποίο δεν κατάλαβα. Τι να δημοσιοποιήσω, ρε, στο Facebook κατεβάστε φωτογραφίες. Εγώ κατέβασα φωτογραφίες. Εγώ τις κατέβασα. Εγώ. Δηλαδή, αν πήγαινε εσύ με τον Παπαδόπουλο, θα κατεβάζετε. Ενδιαφέρει κανέναν πιο κοντά. Ναι, ενδιαφέρει ότι είσαι ψεύτης, ρε. Παθολογικός. Εγώ είμαι ψεύτης. Ναι, πιστεύεις κάτι ότι είναι αλήθεια, το λες. Πιστεύω. Ναι, αυτό πρέπει να το κοιτάξεις. Να το κοιτάξω. Ναι, να το κοιτάξεις. Έχεις πρόβλημα μεγάλο. Εγώ έχω πρόβλημα, ρε. Και άλλους φίλους έχω. Αν δεν κάνω λάθος. Αν δεν κάνω λάθος, την Παρασκευή. Ναι, τι. Είχα τη φαϊνή ιδέα. Ναι. Ενώ το κανονίσατε χωρίς να μου πείτε τίποτα. Σε αυτό φταίει ο Κουλιανός. Ναι. Εγώ. Να τελειώσω. Δεν στο πάμε πιο μπροστά. Δεν μου λέτε τίποτα. Ναι. Λοιπόν. Τι μου είπες εδώ, ρε. Επειδή λες βλακίες. Τι μου είπες εδώ, λοιπόν, θα πω ακριβώς τι ισχύει. Τι είπες εκτός αέρα. Θα πω ακριβώς τι είπα και τι ισχύει. Άντε, πες μας, γιατί μας έχεις φλωμώσει τα ψέματα. Οκ. Με παίρνουν τα παιδιά από το ζωστοχώρι. Ναι. Και λένε. Μαζί με τον άνθρωπο που έχει την ταβέρνα ο κήπος στο Χωριάτι, μάλιστα, θα κάνουμε το τραπέζι στην ομάδα. Ωραία. Είσαι καλεσμένος να έρθεις. Το ασλαμάστε. Οκ, okay, θα έρθω. Ναι. Δεν τον είδα. Δεν πήγε. Λέτε, και τι έγινε. Για σάλια είμαστε. Ποια είναι τα σάλια. Λέγε ρε, παρακάτω. Γιατί και... κακώς δεν πήγε. Από αυτό που έγινε. Με το ότι... Μου λες, ναι. Μου λες. Ναι, για γιατί ρε δεν έρχεσαι εδώ στο, ναι, το βράδυ. Και τι μου απαντάς εσύ. Όχι, λέω γιατί έχω κανονίσει. Με ποιον. Είπα έχω κανονίσει. Με... Λες αν είναι οικονομικό το θέμα, κανονίζω εγώ. Επιλέξει. Ναι. Λέω είσαι βλάκας. Σου μιλάω για λεφτά. Ναι. Λέω έχω κανονίσει. Ωραία. Λοιπόν, με ποιον κανόνα. Λες είναι τόσο σοβαρό. Λέω είναι σοβαρό, θα βρεθώ με το Παπαδόπουλο του Ηρακλή το βράδυ και θα πάμε.
Okay, μου λες εντάξει, αυτό σου είπα. Ναι. Λοιπόν, είπα κάποιο ψέμα. Ναι, είπες. Ποιο είναι το ψέμα? Ότι θα πας εσύ με τον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Όχι, να φάς. Είπα ότι θα φάω με τον Παπαδόπουλο. Λοιπόν, δεν έπρεπε να πω ότι θα είναι και άλλοι 50. Δεν κατάλαβα. Το ψέμα ποιο είναι? Είσαι μεγάλος ψεύτης. Τι λες, ρε. Είσαι μεγάλος. Αν είσαι βλαμμένο, εσύ όποτε βγαίνεις ένα ραντεβού. Να ρωτήσω κάτι. Έχω υποχρέωση να πω με ποιου θα είμαι. Ακούδω ένα πράγμα. Όχι, να καταλάβω. Στα 45. Γιατί είσαι βλαμμένο. Να μάθει ένα πράγμα στα 45. Ποιο θα σου πω το πράγμα. Η αξία ενός ψέματος είναι η βαρύτητα που θα πεις. Ποια δηλαδή... βαρύτητα, δεν είχα λόγο να πω ψέματα. Εγώ είπα ξεκάθαρα, γιατί δεν ξέρω κόσμο γιατί μιλάμε. Εσύ λες ψέματα. Είχαμε ραντεβού, λόγο, ρε. Είχαμε ραντεβού σαν παρέα. Εσύ τελειάλα, το οποίο το κανονίσατε χωρίς να λογαριάσετε. Γιατί μου δικαιολογήσει και από πάνω. Πες είπα ψέματα. Εσύ λες βλακίες και τώρα ψάχνω τον παλό σου. Λες βλακίες. Αψεύτη. Και πάνω τον παλό σου. Εσύ και ένα ασχολημένο ο γελαστό. Αλήθεια δεν βγάζει, δεν έβγαζε από αυτό. Εσύ και ο γελαστός, όποτε βγαίνεις για δουλειά, σε ρώτησε ποτέ με ποιον βγήκες και ποιοι ήταν? Εσύ σαν κουτσομπόλα που είσαι. Εγώ άμα πάω και σε πω, θα βγω με τον Ανδρώνη να φάω. Ναι. Ή θα βγω, ξέρω εγώ, με τον Πουλιανό να φάω. Και. Τι είναι άλλο 80. Ας είναι και. Δεν είναι ψέματα. Όχι. 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 Πού είναι το ψέμα, δεν κατάλαβα. Το ότι ήταν κι άλλοι. Δεν κατάλαβα που το ψέμα. Πού θα με τρελάνεις. Δεν με είπες, ρε. Και τι θα κερδίσω με αυτό, για εσύ θα πάμε με τον προπονητή να φάτε δυο. Θα φάμε με τον προπονητή. Και όντως, φάγαμε και με τον προπονητή. Δεν κατάλαβα. Κι άλλους 80. Και το ψέμα που είναι, ρε. Δηλαδή. Σε όποιο λογικό άνθρωπο και να το πεις. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Ναι. Αυτό λέγεται παθολογία στο ψέμα. Το λένε οι ψυχολόγοι. Δηλαδή, λες ένα ψέμα. Έχεις ανισορροπία. Έχεις ανισορροπία. Έχεις ανισορροπία. Γιατί σ' αρέσει να κατασκευάζεις πράγματα. Εγώ έχω άλλη. Κατασκευάζεις πράγματα. Έχω άλλη πάθηση. Το πω εγώ. Εσύ τι λες? Δεν έχεις πάθηση, έχεις παθήσεις. Λες ένα ψέμα. Ναι. Πιστεύεις ότι είναι αλήθεια. Ποιο? Το ψέμα. Ζεις με το ψέμα. Να σου πω τι γίνεται. Αυτό λέγεται στην ψυχολογία. Έγινε γιατρό του. Τώρα κάνει και το γιατρό. Πάμε. Πιστεύεις ότι είναι αλήθεια. Το λες. Είναι ψέμα. Όπως με το κουμπί ότι σε πυροβόλησε. Ο Παπαζαφυρίου λέει ότι μετά την ανάλυση που έκανες για την Μπαρτσελόνα. Ναι. Θα πληρώσει το Σαββίδι να σε πάρει προπονητή στον ΠΑΟΚ. Τι να πληρώσει? Το προπονητή να σε κάνει προπονητή στον ΠΑΟΚ. Το Παπαζαφυρίου θα πληρώσει? Ναι. Δύσκολο τον κόμμα. Δεν μασάει. Δεν ξέρω. Για να πληρώσει. Τι είπε μετά, ποιο πυροβόλησε? Σε πυροβόλησαν οι Ρώσοι στο κουμπί. Ποιο το είπα? Τι? Και εξωστρατική στη σφαίρα. Ποιο το είπα? Τι τώρα, ποιο το είπα? Πότε έγινε? Καταρχήν το έλεγε κι άλλη φορά αυτό. Λοιπόν, καλά, και είπες και ποιος έλεγε. Και είπες και ποιος έλεγε και βγήκε εδώ και σε διέψευσε. Ναι. Και εσύ και λες, okay. Λες, θα το βγάλω από το μυαλό μου. Πού να ξέρω, ρε, ποιος είπε και λοιπόν, τι είπε. Συμφωνείς? Θα ασχολούμαι με βλακίες. Συμφωνείς ότι η Ιταλή, καλή ταβέρνα εκεί πέρα. Κρεατοφαγία. Εξαιρετική, θα πάμε. Και, θα πάμε. Θα πάμε. Πώς θα πάμε? Έχει σημασία, ενδιαφέρει κανένα πώς. Δηλαδή, να σε ρωτήσω κάτι. Πάμε οι δυο μας για φαγητό. Λέμε θα πάμε. Και είναι και άλλοι 15. Ενδιαφέρει τον κόσμο ποιοι είναι οι άλλοι 15 και αν είναι 15. Δεν είναι ενδιαφέρει τον κόσμο. Ναι. Εμένα με είπες, θα πάω με τον προπονητή του Ρακτο. Και λέω, σε ενδιαφέρει. Θα μάθουμε και 5 πράγματα. Ωραία, θα σου πω. Ναι. Χωρίς να το διαλέξω, ναι. Για να ξέρεις κιόλας. Ναι. Λοιπόν, έκατσα σε ένα τραπέζι μια γωνία. Εσύ. Mm. Ναι. Δεν μίλαγες και έτρωγες μόνο. Και μιλούσα με τον γυμναστή της ομάδος. Ναι. Με τον Νίκο τον Παπαδόπουλο και με τον Παύλο τον Μυροφορίδη. Εσύ. Καθίσα αυτή να μιλήσω μαζί σου για μπάλα. Δίπλα ήταν, στο διπλάνο. Και τι σου είπα, ναι, θα φύγει ο Μυροφορίδης. Φεύγει ο Μυροφορίδης. Φεύγει ο Μυροφορίδης. Γιατί φεύγει, ρε, το ρώτησε. Φεύγει. Θα τα πούμε όλα. Πες το, γιατί φεύγει. Τώρα πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Πριν πάμε όμως σε διάλειμμα. Να με πει το λόγο, να βγάλει ρεπορτάζ. Βεβαίως. Φεύγει γι' αυτό το λόγο. Μην το βγάλει άχρηστο. Βλέπεις ότι είχα. Πας τρως μαζί του και το βγάλει άχρηστο. Ξέρει μόνο τη Β' Εθνική. Αδερφή δεν ήμουν εγώ ποτέ, ούτε έγινα. Αδερφή ποτέ δεν ήσουν. Ψεύτης είσαι. Ούτε ψεύτης ήμουν ποτέ. Εσύ να σ' αρέσει να πιάνει πράγματα και να τα κάνει, να τα φτιάχνει. Εντάξει. Τώρα το ποιου καλέσαν και πώ καλέσαν. Είπε ότι ο Αλέγκρι μετά το 1-1 έκανε καλά που τράβηξε τη διαδικασία. Για μένα είναι καλό προπονητή. Βρε καλό προπονητάρα είναι. Αλλά σου λέω στο συγκεκριμένο μάτ. Το ότι είχε το στέλνο. Αφελέστατο να αφήσει τον πύρλο 90 λεπτά μπροστά από τα δυο τα στόπερ. Εσύ, και μετά το 1-1 να μου πάρει κατοχή μπάλα. Κρίνει και καλά κάνει. Όχι, δεν εσύ έχει λε ότι έχω τέτοια πρόκληση που θα το ξαναπάρω. Σωστά μιλά. Λέω ότι πήγε να χαρεί το ποδόσφαιρο Αλέγκρι και το γούσταρα. Την έβλεπε, την κοίταξε στα μάτια την Παρσελόνα. Να πάμε με ένα γομάρι εμεί, ένα 85 που ξέρει box. Μπάλα είναι, ναι, δεν έχει ξύλο. Να χαρούμε το ξύλο. Να μα κάνει μπαούλο. Στείλε μα. Ναι, άντε, μπράβο. Στείλε μα. Για χρώματα με μεγάλη ποικιλία και καλλιπτικότητα, ένα όνομα υπάρχει, Vitex. Βάψε ό,τι θες μόνο με Vitex. Με τον Κοσμάογλου,
με τα τρία του καταστήματα στη Φιλίππη 84, την Κωνσταντίνου Καραμαλή 126 και Εθνικής Αντιστάσεως 82 στο Φίνικα, να διαθέτει χρώματα Vitex και ένα προσωπικό έτοιμο να σας εξυπηρετήσει για ό,τι και αν θελήσετε, με περισσότερα στο 2310-480-606. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340, αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες, Μετρόπολης 95,5 με λατινικούς για ό,τι θέλετε. Στο Facebook διαβάζω τα μηνύματα και προχωράμε. Ναι. Ποιο πέναλτι ρε κόκκινε μπουμπούνα λέει. Στην αρχή τη φάση τραβάει φανέλα παίξει η Γιουβέντους. Ναι. Λέω αυτό το οποίο βλέπω. Δεν δίνει πέναλτι στην Βαρκελόνα και αφήνει το Βιδάλ. Εγώ λέω ότι είναι πέναλτι. Στρογόταν, εσύ πες ό,τι θες. Εσείς πες ότι δεν είναι. Πέναλτι προηγείται αν είναι πέναλτι αυτό που δεν ο είναι. Ο Γιαννίκο Γκουλέ έχει πολύ μεγάλο. Στο 1-0 χέρι. Στην περιοχή παίζεται ο Τούρκος. Στο πρώτο δεκάλεπτο. 2-0. Ο Γιαννίκογλου έχει πολύ μάλλον κόκκινο σταθερό, 22 ετών πρέπει να δουλέψει. Είναι πολύ καλός ο Γιαννίκογλου και το μέλλον του ανήκει. Καλησπέρα, τελικώς ήταν ματσάρα στα Τρίκαλα. Πλάκα κάναμε το Σάββατο. Λέει Νέστος χωρίς ήττα. Α, για τον Νέστο μιλάει. Κόκκινε, ποιο πέναλτι λέει, πού το είδε. Είπαμε Βαντάριο σα πρόμορφη Θεσσαλονίκη, αλλά και του ξένου λέει δεν το περίμενα. Καλά σε λέει, πού το έτσι. Τι γνώμη μου λέω, δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Πρέπει να συμφωνούμε, ρε παιδιά. Και εγώ λέει κάποτε βγήκα για φαγητό με τη Μόνικα Μπελούτσου. Το ότι βέβαια ήταν άλλοι 3.500 εκεί για την απονομή των Όσκαρ. Αυτό είναι άλλο θέμα. Εσύ και Λάιδα όσο θέλει. Καλά σε λένε, ρε. Τα θέλει ο Πισινός. Τα θέλει ο Πισινός. Α, καλά. Πε, ρε. Μα κάνει την ομάδα του Ηρακλή και φωνάξε και εμένα. Τι πιο ταπεινό, τι πιο ωραίο. Δεν κατάλαβα. Το είπα δημόσια τίποτα. Είπα δημόσια τίποτα σε κανέναν. Σε μένα είπε αυτό το πράγμα. Ναι, και εσύ το κάνει βούκινο και για τα γράμματα. Αν πω εγώ τη φλακία. Και λε, μην κάνει κουβέντα πουθενά. Λέω, όχι, δεν κάνω κουβέντα. Καλά, ωραία. Είχα σκοπό το να μιλήσω. Δηλαδή, σαν... Είχα σκοπό συνομωτικό. Να μιλήσω για το μυροφορίδι. Άμα δεν πάρει πίσω τι φλακίε που λε, δεν λέω τίποτα. Σε πήρα μάνα τηλέφωνο στο ίδιο. Ο Άρη. Δεν πρόσεχε τι θα πει. Ναι, ναι, φοβάμαι. Ο Άρης δεν μπορεί να ανέβει. Και με είπε στα διάλειμμα το διώξα το μεροφορείο. Ο Άρης δεν μπορεί. Θα τα πω όλα. Άντε, πέστε. Ο Άρης δεν μπορεί να ανέβει από τη Γάμα Εθνική. Ο Πάουκ τελευταίο και δεν ανοίξε ρουθούνι. Νοσταλγώ την εποχή 80-90 τρικές ώρες. Λέει ο Μάνος ο Καραγιάννης. Φίλος σου πρέπει να είναι αυτός. Καλά ρε κομπλεξική. Α, πόνο, αυτό είναι παλιό. Παλιό κομπλεξική. Σήμερα, με αυτό το κολοφέρι. Ρεσίρα αυτό που λέει απίστευτο. Με το κόκκινο τρώγεσαι για ό,τι κάνει και ό,τι πει. Ο μπάτε σκύλια λέστε. Γρηγόρη, είναι ζωχαδιασμένοι κάποια που γιατί δεν τον καλέσαν και αυτόν στο τραπέζι. Αν μάθαινα ότι ήταν και αυτό, θα αρκόμουν στο μαγαζί και θα τον αποδογύριζα όλα, θα έκανα μεγάλη ζημιά. Σημεούλα, Ηρακλή, του έδωσε, λέει ο Βαγγέλης Σοκέλ. Όχι, δεν του έδωσα, Σημεούλα. Πήρα από το σταυρό τη Ορθοδοξία. Βεβαίω. Κάτι κεραμίδια άκουγα να τρίζουν από μακριά από το πολύ φαγητό. Ήταν το Μάνο, τον είδατε δεμένο. Καλησπέρα. Α, καλά. Το μενού τι περιείχε, μπουλιόν και για τις γριούλες, σε ποιο καπί, λέει καλησπέρα σας. Νάτος και άλλος τρώγεται. Καλά. Λοιπόν, το λέω και τελειώνουμε. Μου είπε στο διάλειμμα ότι το διώξανε το μυροφορείο. Το μυροφορείο το διώξανε. Ποιος? Δεν το ξέρω. Αυτό είπα. Ποιος διώξανε, μα ποιος πραγματικά δεν ξέρω. Δεν ξέρει. Πραγματικά δεν ξέρω. Προφανώς ο πρόεδρος. Για ποιο λόγο? Αν το ήξερα θα το έλεγα ρε φίλε. Τι πήγες, τον διώξανε. Έφαγε σαν το μοσχάρι και έκανε 400 χωρίς. Ο λόγος, το λέω ρε φίλε. Έτσι και έτσι και έτσι, λέω παρετήσε, λέει όχι. Λέω ότι λέει, με διώχνουν. Λέω γιατί, λέω, ξέρω κι εγώ κάποια στιγμή, λέει όλες οι σχέσεις έχουν ένα τέλος. Οκ, καλά. Αυτό το πράγμα. Έτσι είναι. Ναι, και ότι. Ο μυροφορέτης μπορεί να σου είπε άλλο και εσύ να λες άλλο. Και ότι, ότι είναι ψυχραμένες σχέσεις, λέει για του τελευταίους δύο μήνες. Είναι λέει κάπως ψυχραμένα τα πράγματα. Όχι με την ομάδα για τους παίκτες, με τη διοίκηση. Οι σχέσεις μεταξύ διοίκησης και μυροφορείς. Εντάξει. Εντάξει. Λέω στον κόσμο ότι ακριβώς ισχύει. Μάλιστα. Τι άλλο να κάνω, δηλαδή, με συγχωρείς. Τι... Γιατί εγώ από το περιβάλλον του Μυροφορίδη ναι. Έμαθα ότι παρετείται. Άρα ένας από τους δυο μας λέει ψέματα. Ο ίδιος ο Μυροφορίδης μου το είπε. Ο ίδιος ο Μυροφορίδης μου το είπε. Σου είπα ότι το διώξανε. Ναι. Μάλιστα. Ψέματα μου λέει, δηλαδή. Ξέρω εγώ. Εγώ έμαθα από το περιβάλλον του Μυροφορίδη ότι ο ίδιος δεν θέλει να συνεχίσει. Τέλος πάντων. Τον είπα. Για να καταλάβεις. Το λέω με συγχωρείς επειδή. Ναι. Για να σου πω, επιλέξει. Ναι, επιλέξει, ναι. Το λέω, ρε φίλε, συγγνώμη, επειδή για μένα ομάδα που κερδίζει είναι κρίμα να αλλάζει. Ναι, σωστά. Δηλαδή, λέω, αν ερχόταν τώρα ο πρόεδρος και σου έλεγε άλλαξε, γνώμη, θέλω να μείνεις. Ή κάποιος άλλος, δεν ξέρω, με κάποιο τρόπο άλλαζε τα πράγματα. Ναι. Όπως συμβαίνει συχνά. Ναι, ναι, ναι. Λέει τώρα, λέει, δεν μένω εγώ. Λέει και να αλλάξει, δεν μένω εγώ. Όχι, τώρα, μην με κάνεις την πίστη. Δεν σε κάνω. Το διώξουν ή φεύγει. Τον διώξανε. Το διώξανε. Τον διώξανε. Μάλιστα. Να βγει ο, ο Μυροφορίδης και να μας πει τους λόγους. Φεύγει, αν το διώξαν, αν δεν το διώξαν, θα φας κάτι πατσαβούρες. Θα φω πατσαβούρες. Α, καλά. Τέλος πάντων φεύγει. Εντάξει. Σημασία. Όχι. Όχι. Φίλε,
Σε ενδιαφέρε να μάθω για ποιο λόγο. Μάλιστα. Και σου είπα ότι έκανα εγώ μια υπόθεση. Δηλαδή. Μπορεί να βρήκανε κάτι καλύτερο όπως νομίζουν αυτοί. Εντάξει, ναι, εντάξει, εγώ θέλω να μάθω. Μπορεί να κάνουν λάθος. Μπορεί να έχουν δίκιο. Εντάξει. Πάει, τελείως. Σου λέω το ρεπορτάζ όπως έχει. Γιατί είχα πει ένα ενδεχόμενο, μάλιστα, το οποίο το είχα πει. Ναι, τι... Και είχα πει ότι εγώ πιστεύω ότι, μάλιστα, ο άνθρωπος έχει μάθει στη Football League, πιθανότητα θέλει για εκεί, ναι, το οποίο δεν έχει καμία σχέση. Δηλαδή, δεν τον έβγαλε άχρηστο. Το οποίο μιλήσαμε τον ίδιο και μου λέει δεν έχει καμία ισχύ. Αν ήταν, θα σου το έλεγα. Δεν κατά. Για ποιο λόγο λέτε να σου πω κάτι διαφορετικό. Καλυμμένο. Καλυμμένο. Πού τον διώξατε. Τον διώξαμε. Ναι. Άντε πάλι ξανά, μάλλον. Δεν τον διώξατε. Και ποιο είμαι εγώ να τον διώξω, ρε φίλε. Τον απομάκρυνε διοίκηση, σου λέω. Ο Ηρακλής τον έδιωξε, αυτό λέω. Τι θα πει τον διώξατε. Από μόνος. Όχι. Αυτό είναι. Μάλιστα. Είχε όλη τη διάθεση, αλλά σου λέω και το επιλέγει. Επειδή ράγισε το γυαλί, δεν θέλει και λέει, αν, τον λέει, αν γύριζα τα πράγματα. Δηλαδή τώρα, δεν γύριζα τώρα. Δηλαδή τώρα θα πάει ο Μεροφορίδης στην Αθήνα, πούμε, από πού είναι, από την Κατερίνα, από κάπου από ένα χωριό, δεν ξέρω. Στο καφενείο και θα πει με διώξαν. Αυτό θα πει, αυτό που λες εσύ. Δεν με ενδιαφέρει τι θα πει. Τελείωσε. Πρέπει να με ενδιαφέρει. Ό,τι είμαι, τα ακούω, λέει. Παρακαλώ, άλλα θέματα. Λοιπόν, ναι, πριν πάω στα άλλα θέματα, ναι, 23-10-5-96-6-90. Πάλι. Κάποιο ανοίγει τώρα. Όχι. Μείνανε να εξαντληθούν τα 10 αυτοκίνητα. Να εξαντληθούν. Να εξαντληθούν. Έχει ραπεί τη Spark μέχρι τώρα. Δεν ξέρω. Πρέπει να το δω. Γιατί... Να πάρουμε τηλέφωνο να ρωτήσει. Να... Αν σε αυτά τα 10 είναι και αυτό που λες. Τελείωσε. Να σου λέω τώρα βλακίες. Έτσι, άντε που κατέβηκε. Με βενζίνη είναι με τι. Είναι. Δεν ξέρω. Τα οκτάβια είναι με πετρέλαιο. Όλα. Ναι. Σε ταξιδιώτε θα τα δώσουν δηλαδή. Άντε πάρει. Μπορεί να τα πάρει και γιατί, γιατί τα μπερδεύει τα πράγματα. Δηλαδή, όλο ο κόσμο μπορεί να πάρει. Είναι πετρελοκίνητα, λέω. Ναι. Υπάρχουν και με βενζίνη αυτοκίνητα. Από αυτά τα 10 πόσα είναι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρει. Πάμε παρακάτω. Άντε πάλι. Δεν ξέρει. Λοιπόν. Ναι. 23-10. Θες να κάνεις καλό ή να χαλάσεις τώρα. Γιατί θα είχε τελειώσει όλη η αναφορά. Γιατί και εγώ μπορεί να θέλω να πάρω. Θες όλο θες να πάρεις και την άλλη φορά θα το έπαιρνες. Μόλις σου είπε την τιμή, παρότι ήταν πιο κάτω από ό,τι σου είπε, από ό,τι πίστευες, δεν το πήρες. Μπλα μπλα, λες θα φτιάξεις το Κόρδοβα. Ναι. Και καλά έκανες και το φτιάξεις. Λοιπόν, 23-10-5-96-5-96-5-96-6-90. Ναι. Πάρτε όσοι μπορείτε και τη δυνατότητα να προλάβετε. Δεν υπάρχει πουθενά τέτοια τιμή. Τελείωσε. Λοιπόν. Ηρακλή δεν μπόρεσε να δει όπω και πάρα πολλοί κόσμος. Δύο κουβέντες θα πω για Ηρακλή, όχι παραπάνω. Πώς έδινε το διπλό, ρε. Δεν έχω ιδέα. Δεν έχει ιδέα. Όχι. Καλό διπλό. Πώς το λες καλό διπλό. Από ημίχρονο ήταν. Όχι. Το δεύτερο μπήκε. Ναι. Και χάθηκε μπέναντι πάλι. Όπως με τη Λάρισα. Και δοκάρι είχε. Και τετατέτ είχε. Μπράβο, ωραία πράγματα. Και χαμένες ευκαιρίες. Μερικές και ωραία. Άκου λίγο, επειδή ακούει κόσμο και κοσμάκι. Υπενήσει σε κάτι. Όχι, παιδί μου, λέω μερικέ. Το παιχνίδι ήταν πολύ ωραίο. Βέβαια. Εγώ έτσι περίμενα να είναι πιο. Πιο αυτό, ναι. Αφού πιο έλεγα κάποιου φίλου, άμα δούμε, λέω ότι είναι πολύ. Ναι, ναι, ναι. Μπιζέ και φιλικό, πάμε να φύγουμε. Ενώ ήταν κανονικό. Τρέχανε. Μα, τρέχανε. Τρεξίματα πολλά. Φάσει αρκετέ. Ναι. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Ωραία. Λοιπόν, το διπλό πώ έδει. Δεν γνωρίζω. Δεν ξέρετε. Δεν το είδα. Δεν το είδα. Κάτι που δεν είδα πώς δεν να το είδα αυτό, ναι. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν το νοιάζει αυτό. Τελείωσε, τι με κοιτάζει. Σε ρωτάω. Το είδε το παιχνίδι. Όχι, παιδί μου, δεν το είδα. Το πάω και εδώ. Γιατί έχει απορία για το διπλό. Δεν έχω απορία. Εσύ να με πει. Ήταν κανονικό. Μία ευκαιρία έκανε ο Απόλλων και βάλε γκολ. Αυτό είναι. Η μπάλα από εκτέλεση φάουλ πήγε στο. Λουκίνα γιατί δεν έπαιξε μια αρχή. Στο κάτω δοκά. Έκανε πολλές αλλαγές, δεν ήταν μόνο ο Λουκίνας. Ο Λουκίνας δεν ήθελε μέσα στο πούλμα. Έκανε πολλές αλλαγές. Τσίου τσίου το πούλμα της Αλίκης του Ιουκλάκη. Εσύ έκανε πολλές αλλαγές. Θα πω εγώ στον προπονητή τι να κάνει. Πλάκαρε μου κάνει. Είπε ο Λουκίνας θέλω να βγω πρώτο σκόρ να βάλω κι άλλα γκολ. Ναι, ήθελε κι άλλα γκολ να βάλει. Γιατί τον έβαλε, λέω αυτό το ρώτησε στον Πομπομπομπομπο. Μπήκε αλλαγή. Μπήκε αλλαγή. Α, μπήκε αλλαγή. Πότε, στο 80. Όχι. Στο 60. Στο 60 μπήκε αλλαγή. Και τον πέναλτι γιατί δεν το χτύπησε. Αφού δεν ήταν μέσα. Το πέναλτι πότε έγινε. Πριν μπει η αλλαγή. Σε ποιο λεπτό. Δεν θυμάμαι, θα δω. Εσύ Κώστα, μετά το πέναλτι πήγε. Εντάξει, μετά. Τι να κάνουμε, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Κακό. Το χτύπησε ο Σιλιανίδης, ο οποίος ανέλαβε. Πώς έδινε το διπλό, ρε. Δεν ξέρεις. Εσύ ξέρεις. Όχι, εσένα ρωτάω, εσύ ξέρεις. Γιατί ενδιαφέρει κανέναν. Δεν με ενδιαφέρει κανέναν. Αν ο Ηρακλής θέλει να στήσει παιχνίδι. Δεν είπα αυτό το πράγμα. Ναι, επειδή αυτό υπονοείς. Δεν υπονοώ. Εγώ λέω ότι αυτό υπονοείς. Εσύ λες εσύ. Εγώ λέω ότι αυτό υπονοείς. Δεν είμαι. Δεν, ρε φίλε, δεν είναι όλοι όσοι ακούν ηλίθιοι. Ναι. Δεν είναι όλοι. Υπάρχουν και κάποιοι που λίγο δράμοι έχουν μυαλό. Ναι, ακούνε εσένα. Λοιπόν, ναι. Έχουν και λίγο δράμοι. Όχι επειδή λίγο ακούνε εμένα ή εσένα. Ναι. Έχουν λίγο δράμοι. Ναι. Λοιπόν, η τελευταία φάση του αγώνα, ξέρεις τι είναι. Πες μου να μάθω. Σουτ κόντρα, δοκάρι. Ναι, ναι.
και με τεράστια επέμβαση στον τροματοφύλακα του Απόλλων Αθηνών. Τελείως. Η τελευταία φάση του. Ομάδα η οποία θέλει να χάσει δεν τα κάνει. Δεν τα κάνει. Εντάξει. Τέλει, πάει. Οπότε μην την ψάχνει. Όχι, ρε, δεν υπάρχουν κάτι. Επειδή αφήνει υπονοούμενα. Όχι, οι φίλοι λένε όλο το. Έτσι. Όσοι σέρνονται και αφήνουν και γλίτσα από πίσω, έτσι μιλάνε συνήθως. Καθαρό είναι όλο. Λοιπόν, εγώ δεν είπα ότι το ποδόσφαιρο είναι καθαρό και άγιο. Εγώ δεν είπα το ποδόσφαιρο είναι καθαρό και άγιο. Λοιπόν, και επειδή κάνει το λιμοκοντόρο και τον έξυπνο και τον άνθρωπο που πουλάει μυαλό, σου κάνω μια πάρα πολύ απλή ερώτηση. Πάρα πολύ απλή ερώτηση. Έκανε μια μοναδική πρόβλεψη. Γιατί είμαι δίκαιος, δεν θέλω να είμαι δίκαιος. Ξέρω τι. Το Δεκέμβριο και είπες ότι ο ΠΑΟΚ που βλέπετε θα καταρρεύσει. Ναι. Θα σου πω συγκεκριμένα. Το είχα δει, το είχα ακούσει από σένα, το είχα διαβάσει σε ένα site το οποίο δεν το πολύ γουστάρω γιατί με έβριζε στον Παλαδόρο. Και έβριζε σένα. Ναι. Ναι. Δηλαδή, και δεν θυμάμαι αν το είπε άλλος. Που λέγανε ότι αυτός ο ΠΑΟΚ στο τέλος θα σέρνεται. Ήσασταν οι μοναδικοί. Ναι. Και λέω αυτοί είναι ναρκωτικά παίρνουν, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν παίρνω. Λέω αυτοί είναι ναρκωτικά. Ναι. Και βλέπω ξαφνικά ότι με το πλήρωμα του χρόνου αυτό που είπατε, το προγνωστικό, είχε ουσία. Αλλά φτάνουμε στα play-off που έχω σχεδόν το απόλυτο. Δηλαδή? Το απόλυτο, ό,τι προγνωστικό δώσαμε. Α, πλέον, προγνωστικό, σχεδόν λες, το απόλυτο. Ναι, ναι. Το χ του ΠΑΟΚ μου χάλασε και το Ατρόμητος, τα υπόλοιπα όλα τα πιάσαμε. Και μου δίνει τον ΠΑΟΚ δίπλα μέσα στην Τρίπολη. Ναι. Και λέω στον κόσμο, παίξτε άσο και εξηγώ. Και να σου πω και για την αμαρτία μου. Όταν έβαζα το δελτίο, λέω στο. Το έπαιξε άσο. Το έπαιξα. Πόσο ήταν, έπεσε. 1,75. Καλό ήταν. Με ένα 35. Με ένα 37 το άλλο. 30, ναι. Λοιπόν, λέω στον προποτζή, ξέρει τι φοβάμαι. Μου λέει τι. Δεν με ενδιαφέρει τι θα πούν οι φίλοι ακροατές και πώς το βλέπουν. Να ξέρουν ότι εδώ όταν μιλάμε και δίνουν προγνωστικά. Είτε τους αρέσει είτε όχι, λέμε αυτό το οποίο βλέπουμε. Και όχι επειδή συμπαθούμε ή αντιπαθούμε κάποιον. Ναι. Λέω ξεφοβά, μην είναι κανένα ντόρτι στο ημίχρονο. Λέει τι ντόρτι, μην τρώει 4 πάω. Και δεν έχει λόγο μετά να τρέξει ο Ατρόμητος και κάψει όλο τον κόσμο. Όλο τον κόσμο κατάλαβε τι εννοώ. Ναι, ναι, ναι. Σωστή. Γιατί άμα ήταν 4-0, ευτυχώς πάλι ήταν δική σου επισήμανση. Γιατί εγώ δεν είμαι λούλου σαν και σένα. Εγώ είμαι λούλου. Εδώ και καιρό είχες εντοπίσει το κλίμα το οποίο δεν ήταν καλό για το Στάικο Βεργέτη στον Αστέρα. Μα γι' αυτοί ψάχναν προπονητή σου, λέω. Είχες εντοπίσει, λέω, ότι δεν ήταν καλό το κλίμα για το Στάικο Βεργέτη. Εξού και η αλλαγή συμπεριφοράς και αφέλειας αμυντικής της ομάδας του Αστέρα Τρίπολης. Έτσι. Το άλλαξε αυτό το πράγμα. Έτσι. Παρακολουθώ μπάλα, δεν παρακολουθώ Μίκι Μάους. Μ' αρέσεις. Το άλλαξε αυτό ο Βεργέτης. Το βελτίωσε, ναι. Δεν μπορώ να πω ότι το βελτίωσε. Γύρισε πίσω απλά περισσότερους παίκτες. Δεν είχε. Κόντινε τις γραμμές του, τις έφερε πιο κοντά. Πιο κοντά τα χαφ στην άμυνα παρά στην επίθεση. Πάλι ανοιχτές. Πάλι ανοιχτά, αλλά. Δεν, δηλαδή το Σανκάρε δεν τον βλέπεις να πηγαίνει μετά το. Δηλαδή πιάνει μέχρι τη γραμμή που είναι στο κύκλο του, καλά, του κέντρου. Εντάξει, μαύρο δεν ανέβαινε. Τακτικά να παίξει μαύρο δύσκολα είναι. Γενικά είναι θέμα. Μαύρο είναι. Αλλά. Ναι. Είδε ότι άλλαξε η ομάδα συμπεριφορά. Απ' την άλλη, έχω να κάνω με έναν ΠΑΟΚ ο οποίο δεν βλέπετε. Δεν βλέπετε, ρε φίλε. Δηλαδή, είχα κάποιου τύπου δίπλα μου μετά τον Ηρακλή, πρόλαβα το δεύτερο μικρό, δεν ήταν το πρώτο. Λέω, παιδιά, πώ παίζει, άστα να πάνε. Τελειώνει το παιχνίδι. Λέω, παιδιά, ήταν τα ίδια χάλια. Όχι, μου λέει, καλό. Λέει, συγκριτικά με το δεύτερο, λέει, κλάσει καλύτερο ήταν στο πρώτο. Λέω, δηλαδή, πόσο χάλια μπορεί να ήταν, δηλαδή. Σε όλο το παιχνίδι ο ΠΑΟΚ. Τελειωμένος. Τελειωμένος. Δεν θέλω να πω τίποτα για το παιχνίδι. Για το παιχνίδι. Ξέρεις. Να πω δύο πράγματα. Πολλές φορές κάνουμε ερωτήματα τα οποία τα κάνουμε για να κολαντρήσουμε κόσμο. Πολλές φορές. Και πολλές φορές όμως κάνουμε ερωτήματα τα οποία δυστυχώς κάποιος δεν τους τρίβει ότι έχουν κάποιες αλήθειες από πίσω. Απλά δυστυχώς στην Ελλάδα πρέπει να λες κάποια πράγματα με περιτύλιγμα. Τι τα κάνεις δε πολλή ώρα τα λες τα λόγια. Τα λέω όπως είναι. Τα λέω όπως είναι. Καλύτερα που το πήρε τελικά ο Ολυμπιακός και όχι ξανά το Κύπρο, το καταλάβατε τώρα? Όχι. Ούτε τώρα το καταλάβατε. Ξέρεις γιατί? Γιατί αυτοί οι παοξίδες μεταλλάσσονται. Είναι όπου φυσάει ο άνεμος. Ναι, όπου φυσάει ο ανεμάκηδες είναι. Λοιπόν, από εκεί που ονειρευότανε πρωτάθλημα, μετά ονειρευότανε σεντόνι, μετά ονειρευότανε την πρωτιά στα play-off και τώρα λένε καλύτερα να αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ 15 Ιουλίου. Ναι.
για να κάνουμε ομάδα. Και αυτό, όπως είπα και έξω και συμφωνήσαμε, είναι και το άλοθη του Άρνεσεν και του ΠΑΟΚ γενικότερα. Ότι να, ξεκινάμε νωρίς και αυτό και δεν προλαβαίνουμε και πάλι. Σε προλαβαίνω. Όχι, συμφωνήσαμε. Σε προλαβαίνω. Δεν ξέρω να διαφωνήσω. Όχι, ναι, σε προλαβαίνω. Μαζί το είπαμε. Συμφωνούμε. Α. Μην ανοίγεις όλα τα χαρτιά μας. Γιατί είναι και πράγματα για αύριο. Αμάν αυτό. Θα ζούμε αύριο, ρε μάνα. Θα ζούμε. Η στήλη έχει φύγει για αύριο. Ε, τέλειο. Και να μην ζω εγώ μετά από λίγο, θα δημοσιευθεί. Γιατί το δίνεις δηλαδή από τώρα να ξέρει το δίνεις. Κράτα το χαρτί μας και θα ρίξει. Δεν είναι κάτι. Έχεις λογοδιάρρη, ρε φίλε. Κράτα το ρημάδι κλειστό. Δεν κρατάω. Να το κρατάς. Πώς θα γίνει. Είσαι τερατολόγος και έχεις ακράτεια στο λόγο. Ναι, ακράτεια. Έπρεπε να δημιουργήσεις θέμα. Επειδή δεν βγήκαμε μαζί για φαγητό, έπρεπε να το κάνεις θέμα. Εγώ είπα το Σάββατο με ποιον πήγες και μου πήγες για φαγητό. Ήξερα, μου είπες. Άμα σου πω εγώ. Με είπες με ποιον πήγες. Ξέρω με ποιον πας κάθε χρόνο. Ναι. Αν έρχονται κι άλλοι 30 μαζί, με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει, πρέπει να με ενδιαφέρει, ενδιαφέρει κανένα. Το ζητούμενο ήταν, φίλε, για ποιο λόγο δεν μπορούσα να βγούμε την Παρασκευή. Έτσι. Για ποιο λόγο δεν μπορούσα να έρθω. Έτσι όπως με το είπες, εγώ κατάλαβα. Πες είμαι βλάκας, εγώ μου γράφτε εγώ. Ότι εσύ με τον παροπρόεδρο. Όχι, ρε φίλε. Θα βγαίνετε δυο σας. Απλά δεν ήθελα να πω. Και μου το είπες συνωμοτικά. Όχι. Να μην ακούει κανένας εδώ. Όχι. Και μετά στο Facebook βλέπω 80 άτομα. Καλά, αφού ο Μάξο Ιαννίδης με έβγαλε φωτογραφίες παντού και ανέβαζε όχι πιατέλες με γουρουνόπουλα, όχι. Καλά σε έκανε. Ποιο Μάκης, ο δικός μας που ήταν εδώ. Ναι, που είναι κυρίες και κύριοι τώρα. Που έβγαλε το. Έβγαλαν Ηρακλήδης για το Ρωμανό. Πώς το λένε. Με έβγαλε για φωτογραφίες. Ακούστε, ρε, ο Μάκης τι έκανε. Τον άλλο. Έβγαλε για το Ρωμανό. Τον που ήταν φυλάκι το παλικάρι. Για να έχω Ηρακλήδης. Το... Και καλά κάνανε. Στήριξη και εγώ μαζί του ήμουνα. Και ο άλλος ο Μάκης τι λέει. Έχει τραυματίσει ο Ρωμάνο, λέει. Και βγάλε. Είστε εσείς Ηρακλήδης. Τι τερατολόγησε. Από το περιβάλλον του Μυροφορίδη λέει ότι παραιτήθηκε. Τώρα πάλι εσύ με ποιον μίλησε και σου είπε με διώξανε. Με τον ίδιο τον Μυροφορίδη λέει. Μιλά και με τον αέρα λέει, μήπως με τον Παύλο πάντως δεν μίλησε. Ό,τι πει 136. Όχι, αφού φάγανε μαζί. Ό,τι πει. Είπε ο κόκκινο ότι ο Μυροφορίδη τον διώξανε. Όχι. Καλά έκανε και λες ότι θέλει. Αυτό είναι. Ραπ. Ισχύει ότι πάει πάω και έβγαλε ευχαριστήρια επιστολή στην ΠΑΕ Ολυμπιακό. Όχι, ναι, έβγαλε. Θα σου πω τι έκανε. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αυτή η κότα να μου μιλειράτη, ξέρεις τι έκανε. Για την ΕΠΟ. Ο Ολυμπιακός στηρίζει την ΕΠΟ. Η Τρίπολη στηρίζει την ΕΠΟ. Ο Ατρόμητος στηρίζει την ΕΠΟ. Ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, αυτές οι κότες, λέει δεν ψηφίζουμε. Ούτε με την ΕΠΟ είμαστε, ούτε με τον ΠΕΠΟ. Και έχουν αυτό το λισαρίδι, τον καημένο, τον Φουκαρά, περιμένει να πάρει την ΕΠΟ και να το στηρίξει ο Σαβίδης. Ακούς, εδώ βγήκε ο άλλος. Ο παδός του Ολυμπιακού και έγραφε για τα κοντέινερ και άφηνε υπονοούμενα για το πλοίο με το μαρινάκι και τα ναρκωτικά. Τον κάναν Παύλο στο ξύλο μπροστά στα παιδιά του και λέει: εγώ γράφω για το μαρινάκι. Και αυτοί δεν φοβήθηκαν. Φοβήθηκαν να πούν για την ΕΠΟ. Και έρχομαι στον Άρη. Ρε Άρη, ρε Κούι, ρε καθίστε καλά. Ρε. Εδώ ολόκληρο σπάγκο το Σαβίδι, η τσίρλα του έχει φτάσει μέχρι το γόνατο και φοβάται να μιλήσει για την ΕΠΟ. Και εσείς πάτε παρακαλάτε την ΕΠΟ και πάτε και κάντε μουφή εναντίον της. Τι να πω ρε παιδιά, δηλαδή είμαι σε μια ωραία πόλη. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Κόκκινε, λέει, λογικό να σε κράζει λέει, τον Παλαδόρος. Το παράκλητο θα ήταν να σε κράζει το Άμπαλος. Όχι φίλε μου το 303. Πότε σε έκραξε ο Παλαδόρος. Τι έκανε, κάτι θα είπε. Όχι. Τι έκανε. Αυτό είναι το ζητούμενο. Τι έκανε, γιατί. Δεν φίλε. Μας κράζουν, εγώ θέλω να είμαι δίκαιο. Εσύ. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιο. Απλά την ημέρα που με έκραζε είχα πάθει πλάκα γιατί λέει, αυτό που βλέπετε. Είναι κάτι, δηλαδή λέω ποιο είναι αυτό που με κράζει, γιατί με κράζει τώρα. Γιατί σε έκραξε, τι έκανε. Είχε λόγο. Πρέπει να θυμάμαι τώρα γιατί. Α, δεν θυμάσαι. Έχω πολύ λόγοι. Βλέπω. Τώρα. Βλέπω. Ναι. Το διαβάζω ναι. Και μετά προσπαθώ να δω. Είναι σοβαρό αυτό που με κράζει. Είναι ασόβαρο. Τελικά τι είναι. Ούτε αυτό δεν ξέρει. Ούτε αυτό δεν ξέρει τι είναι. Εκεί που πιστεύω ότι είναι σοβαρό, εκεί με τρελαίνει. Δεν μπορώ να βγάλω άκρη μαζί του. Και δεν ξέρω αν είναι 1-2%. Ρε κόκκινα, αφού έπαιζε blackjack στο καζίνο την ώρα του αγώνα, σε είδα, λέει, γιατί προσπαθεί να το αναλύσει και να το παίξει έκνο στον Κωστή. Έπαιζε blackjack. Εμένα με είδε την ώρα του αγώνα παίζω blackjack. Έπαιζε blackjack, ρε μου. Ρε φίλε, 981, να σου πω κάτι. Υπάρχουν, έλα εδώ. Φωτογραφίε. Πού είσαι, ρε μέσα εδώ. Να δω εδώ την κορμάρα σου, να δω την κεφάλα σου. Λοιπόν, γιατί εγώ λέω ότι είσαι αδερφή από τι λίγε. Από τι λίγε. Πού είναι το αυτό. Αυτή είναι Δευτέρα. Τη Κυριακή θα με βγάλει. Εδώ είναι αυτή. Πώς γίνεται ρε φίλε να το βλέπουμε όλοι, να υπάρχουν φωτογραφίες
Έχει αποδεικτικά στοιχεία. Τι? Δεν κατάλαβα. Πού είναι, ρε, για να λες. Δεν κατάλαβα. Και ενδιαφέρει κανένα τι κάνω μετά ή πριν. Α, μετά. Μετά, ναι, γιατί απαγορεύει. Τι είναι το Black Jack, βοήθησε με. Τι είναι. Ένα λεπτό. Παιχνίδι χαρτιών. Παίζει χαρτιά με το μηχάνημα, δηλαδή. Ποιο μηχάνημα, ρε. Με ποιο παίζει. Με τον dealer. Ο dealer ποιο είναι. Αυτό ο οποίο. Αυτό του δώσει 50 λεπτά. Το κέρδισε, ρε Παπατζή. Το κέρδισε. Τον πήρε λεφτά. Κέρδισε ένα καφέ, ρε. Πού είμαι. Πού είσαι, Γιάννη. Με βλέπει εδώ πέρα την ώρα του αγώνα. Δεν χρειάζεται να ψάξει και πολύ. Αυτό το κεφάλι εδώ, βέβαια. Δεν χρειάζεται. Παντού. Σε όλε τι φωτογραφίε την ώρα του αγώνα είμαι μέσα. Εδώ με το κόκκινο μπλουζάκι. Εδώ, πορτοκαλί. Όπου χορεύτρια μέσα είσαι. Μπράβο. Αυτό ποιο είναι, τυχερό. Ένα τυχερό που χέρι. Εσύ βλέπει κανένα παίζει blackjack εδώ πέρα την ώρα του αγώνα. Αυτό ποιο είναι. Αυτό είναι παλιό τροματοφύλακα του Απόλων Καλαμαριά. Όποιον κέρδιζε τον έβαζε άμα βρει και ο σύνδεσο παραδεκτό. Ο Σουβατζόγλου. Μπράβο. Ε? Μπράβο, ρε σκύλε. Ξέρεις ποιον είχε αναπληρωματικό αυτό. Εσένα. Όχι. Για φάλα τον άλλο, σε βρίζει. Αναπληρωματικό Σουβατζόγλου. Και πέτει το παίζει μούρι, ρε. Έτσι είσαι. Είχε γκόμενα μια συμμαθητριά μου, ρε, γι' αυτό τον θυμάμαι. Αποθυμένο τα. Όχι, ρε. Εντάξει, ωραίο ήταν. Λοιπόν, καλά για τον Κοσμάγλου θα πω μετά, ρε. Άντε, δολοφόνε. Λοιπόν, εδώ είμαστε 7 λεπτά μετά από τις 3, το 23.10 και τα 3.90 πλέον δικά σας. 9.55 κενό τα μηνύματά στο 54.340. Αλφα μη 3 κενό. Το ονοματεπώνυμο στο 54.344 για τα τριήμερα τα οποία δίνουν σε Μύκονο, Σαντορίνη και Ηράκλειο ο Γιάννης και ο Βασίλης κάθε πρωί εδώ από τους 95.5 των FM. Να υπενθυμίσω ότι η πρώτη ώρα ήταν προσφορά από τον Κοσμάγλου. Τα πάντα γύρω από το χρώμα. Για ένα κόσμο γεμάτο χρώματα, επισκεφτάνε από τα τρία καταστήματα Κοσμάγλου: στην Φιλίππα 74, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή 126 και Εθνική Αλυζάς 82 στο Φίνικα. Και μάθετε περισσότερα κλεβώντας το 23-14-80-606. 90 και πάλι 90. Πριν πάμε στον κόσμο, ο οποίος περιμένει και οι υπόλοιπες γραμμές είναι ελεύθερες, η ώρα του παιδιού είναι εδώ. Τελικά αποτελέσματα από το μαγικό πρωτάθλημα της Αυστραλίας από τον Κωστή Ραπτόπουλο. Τι είναι αυτή μετά. Λοιπόν, 3.71, τελικά είναι αυτά. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Αγελαίδα, Κόμετς, Μοντιμπούρι, Τζέτς, 1-2 τελικό, όχι το ημίχρονο. 3.72. Και άλλη Αγελαίδα. Αγελαίδα, Μπού, Ίγκας, Ντόντιον, Κίξ, 1-4-0-0 το ημίχρονο. 3.73. Και άλλη Αγελαίδα. Αγελαίδα Ρέιντζερ, Πάρα Χιλτ Νάιτς, 2-1 με ημίχρονο 0-1 ανατροπή. Ήποπτο. Ήποπτο είναι αυτό. 3-74. Άντε πάλι. Αγελαίδα Σίτι, West Αγελάδα. 2-3 τελικό, 1-2 ημίχρονο. 3-75. Καπερναούμ Σίτι, Πόρτ Αδελαίδα Πόρτ. 1-1 χίχι το ημίχρονο. 3-76. Μέτρο Stars Μπυρικάλα 2-3 διπλό χ το ημίχρονο και 3-77 White Side City Windler South Adelaida 3-3 τελικό άσο το ημίχρονο. Όλα είναι over. Και όλα για να είδα. Γιατί είναι τα πάντα τα πάντα είναι Αδελαίδα. Λοιπόν, τα 3-9 δικά σας παρέα με το Hold Up Play για να μιλάτε πολύ πληρώνοντας λίγα. Απεριόριστες αισθητικές και υπερασιτικές κλήσεις 300 λεπτά προ κινητά έως και 24 Mbps με 23 ευρώ και αν είναι συνδρομητή της Vodafone μόνο με 18 ευρώ το μήνα. Μόνο. Περισσότερα στο hall.gr σε ένα κατάστημα Vodafone ή στο 13844. Πάμε, παρακαλώ. Έλα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Θα ήθελα να μιλήσω λίγο με τον κύριο Κόκκινο. Παρακαλώ. Κύριε Κόκκινε, ναι. Είμαι παοκτσής. Αλλά δεν θέλω να μιλήσω. Θέλω να μιλήσω για λίγο για διεθνές ποδόσφαιρο, άμα ξέρετε. Και ξέρετε. Πείτε ό,τι θέλετε. Ναι, βέβαια ξέρω. Λοιπόν, η μεγαλύτερη ομάδα στην Ιταλία, ναι, δεν είναι η Juventus. Και ξέρετε ποια είναι. Έτσι δεν είναι. Ποια είναι, καλέ. Γιατί έτσι δεν είναι. Είστε Μίλαν εσείς. Τι λες να με. Εγώ ρε φίλε είμαι Ίντερ, τι να κάνουμε, ο καθένας στην ψυχούλα του. Η μεγαλύτερη ομάδα είναι η Μίλαν στην Ιταλία. Και θα σε πω κάτι που δεν το ξέρεις. Πολλά δεν ξέρεις. Δεν ξέρει. Λοιπόν, την περασμένη Παρασκευή συναντήθηκε ο πλουσιότερος άνθρωπος, δισεκατομμυριούχος κρίσος της Ταϊλάνδης,
πλουσιότερο σύμφωνα με το περιοδικό. Ναι, θα πάρει τη Μίλαν, ναι, ναι, Αμπράμοβιτς, και θα πάρει τη Μίλαν με 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Εμείς θα πάρουμε τίποτα. Εμείς δεν θα πάρουμε τίποτα. Τι μου το λες, ρε φίλε, να συγκινηθώ. Όχι, αλλά να λέτε για ιστορικές ομάδες. Γιατί βαρέθηκα. Δηλαδή η Γιουβέντους δεν είναι ιστορική ομάδα. Βρωμιάρα είναι. Όχι. Είναι ιστορική ομάδα, αλλά είναι Ολυμπιακός της Ιταλίας. Βρωμιάρα είναι. Η Μπαρτσελόνα δεν είναι ιστορική ομάδα. Προς Θεού. Για την Μπαρτσελόνα βγάζω, είναι τιμιότερη. Ωραία. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Ναι. Με αυτό τον μπαμπέκταρο που είχες για center for και τον έκανες να παριστάνει τον προπονητή φέτος και έμοιασε σαν σκουπίδι η ομάδα σου, τι να πω φέτος για τη Μίλαν, για πες μου. Από τη Μίλαν του Κούλι, του Βαμπάστεν, του Ράικαρτ, του Σαβίσεβιτς, μπορώ να μιλήσω, περίμενε, με ρώτησες και σου απαντάω. Διαχρονικά να μιλήσω για αυτά τα παλτά τα σημερινά. Διαχρονικά υπέρ, Γρηγόρη. Και για τον πίπο που κάνει τον προπονητή, σε παρακαλώ τώρα. Για το μόνο που λυπήθηκα εχθές από τη Γιουβέντους. Ήταν για το μεγάλο τον Πύρλο. Αλλά πήρε Champions League με τη Μίλαν. Ήτανε παλικαρίσια η εμφάνιση Γιουβέντους. Ήτανε λακαμισμένη μετά το 1-1 η προσέγγιση στο παιχνίδι της Γιουβέντους. Διαφωνούμε με τον Ραπτο. Να σε καλά. Για χαρά. Πολύ βοσκότο που έχει και εκεί στην Αδελαϊδία, ρε Ράπλε. Τι λες. Πάμε κόσμο, ναι. Ναι. Έλα ρε. Έλα ρε. Έλα, εγώ είμαι. Σύσσερα. Γκόγκος. Γκόγκο τετάωφορα. Τι έγινε, καλό το 0-1, εντάξει, πώς έγινε το διπλό, ρε. Δεν μπόρεσα να πάω ραπ. Γιατί, ρε. Ο γιος μου έπεσε, χτύπησε το πόδι του, χθες έκανε κάταγμα στο γόνατο. Άντε, ρε, πόσο είναι. Δεν παίρνεις κανένα λαχείο, ρε, Γκόγκο. 2,5. 2,5 ετών, ρε, τον καημένο. Εγώ βασικά το μάτσο είδα, αυτό που λέει την Μπαρτσελώνα, σαν να δεύτερος Ολυμπιακός δεν φίλει η Μπαρτσελώνα, να πούμε. Δηλαδή. Τι δηλαδή. Είχε βοήθειες από τη διαιτητή. Η Μπαρτσελώνα. Όχι. Πόσα πέναλτι δεν έδωσε, ξέρεις. Δεν έδωσε πέναλτι. Ένα πέναλτι δεν έδωσε, ρε φίλε. Ένα πέναλτι. Αυτό το ένα πέναλτι μπορεί να καθόρισε τον αγώνα. Και ένα πέναλτι δεν έδωσε στην Μπαρσελόνα. Θα μπορούσε στη σέντρα εκεί που είχε απλωμένο το χέρι ο Βιντάλ να δώσει. Πέναλτι είναι του Βιντάλ. Μπορεί να δώσει πέναλτι. Επειδή είναι στο 8 λεπτό. Στο 8 λεπτό. Το δίνει 2-0 και τελειώνουμε. Και γίνεται 5-0 μετά. Όχι. Μεταγραφή, άκουσε. Δεν ξέρω, όχι. Ειλικρινά, άμα είδε. Ποιο θα άκουσε μεταγραφή. Κοίταξε να σου πω κάτι. Ναι, ρε, στη θέση του Μυροφορίδη θα παίρνω τον Ταμπίζα. Λέει. Άκου να σου πω. Ένα-ένα τα πράγματα. Τον Κλέιτον λέει. Πρώτα απ' όλα, οι συμφωνίες να κλείσουν οι υπάρχοντες ποδοσφαιριστές. Κανα δανεικό από τον Ολυμπιακό να λέει. Αυτό άκου δεν υπάρχει. Αυτό τώρα αυτό που λέει. Τώρα. Έλα, βρε, άστον Ερπετόπουλο. Άστον Ερπετόπουλο να λέει ό,τι θέλει. Ρε, γιατί ρε, φιλά, μα σε φέρει δανεικό από τον Ολυμπιακό θα κάνει μανούρα. Δεν θα τον πάρω, ρε φίλε. Μανούρα θα κάνει. Δεν θα τον πάρω, ρε. Αν τον πάρει, μανούρα θα κάνει. Δεν τον παίρνει. Το μόνο με γυναίκες πάει, δεν τον παίρνει. Για πε μα, ρε φίλε. Α τον κόκο, μίλα μαζί. Όταν έπαιρνε δανεικού πριν 10 χρόνια, 15, καλά ήτανε. Τότε φώναζε. Δεν τον παίρνει. Πριν 10-15 χρόνια. Γεια σου, κόκο. Αλλά. Χατζίδε. Επανήλθε ο 136. Με τον Παύλο είμαι μαζί, λέει και λέει στου τραπέζι δεν μιλήσατε ποτέ. Καλά, ρε φίλε, πε ό,τι θέλει. Ή με τον Παύλο, είσαι με κόκκινο. Εσύ τι πιστεύει, μίλησε ή δεν μίλησε. Εσύ μπορεί να είσαι με τον Απόστολο Παύλο. Εγώ και εγώ. Ναι. Μετά τη Βέρεια, άλλο ένα δυνατό άλογο λέει θα έχουν του χρόνου οι μπούκλες Super League. Σαν τη χείρα στο κρεβάτι κάνει ο Ηρακλής. Δεν κρατιέται από χθες, άρχισε λέει 8-17. Οχ. Καλά. Εντάξει, καθένας ό,τι μπορεί λέει. Η κακία δίνει και παίρνει. Κακία. Ναι. Την Παρασκευή λέει ο κόκκινος ήρθε στην ταβέρνα με ύφος 1000 καρδιναλίων. Το λέει, φαντάζομαι. Κάνα πουρο θα είχε. Εγώ λέω φίλε μου, κανένα πουρο. Φιγούρα. Εγώ λέω 06 ότι εσύ δεν έχει καμία σχέση με το μαγαζί. Παρακαλώ. Έλα, φίλε. Ναι. Ναι. Έλα ραπ. Έλα φίλε. Για την Μπαρτσελόνα σε πήρα. Για την Μπαρτσελόνα. Πρώτη φορά. Έλα. Σας παίρνω τηλέφωνο. Για πες. Καλά αυτός ο κόκκινος τι λέει. Τι είπε. Για την Μπαρτσελόνα για τη διαιτησία. Βράσει το δώσει το πέναλτι στο 8 λεπτό και μετά τον πόγο ναι, τον κόκκινο. Το Λίχτστάινερ. Ο δεξί μπακ δεν ήτανε. Ναι, ναι. Εκεί στη σέντρα. Ναι. Ο Βιτάλ έπρεπε να φύγει στο τέταρτο με δύο κίτρινες. Και δεν τον άλλαξε. 25 κάρτες. Έπρεπε να φάει 4 κάρτες έπρεπε να φάει. Ο Μπογκμπά το ταγάρι μπροστά στο Ενιέστα, τι να κάνει. Και κάτι για τον Πάοκ ήθελα να σε ρωτήσω. Πώς το βλέπεις για τη νέα σεζόν. Θα έχει δικαιολογίες φέτος ο Πάοκ. Γιατί? Ξεκίνησε νωρίς, ήταν ο προγραμματικός δύσκολος. Θα έχει άλλο Θεό Άρνεσεν. Θα παίξουν και με κάτι κολοχώρια τώρα. Με ποιους θα παίξουν με τα κολοχώρια. Θα προλάβουν. Θα προλάβουν να κάνουν μεταγραφές, θα τα περάσουν τα κολοχώρια. Δεν ξέρω, αυτό σκέφτομαι.
μπορεί να βάλει την ΚΑΠΑ 20 να παίξει. Ποιος? Ο Γεωργιάδης. Δηλαδή άμα παίξει με μια βουλγάρικη ομάδα έτσι όπως είναι ο ΠΑΟΚ θα την περάσει να πούμε λες. Όχι, αυτό σου λέω. Ότι δε σιγά να μην περάσει. Πόσο του μηνός έχουμε σήμερα, 8? Ναι. Σε ένα μήνα κοντά είναι το μάτς, έτσι. Ναι. Πότε προλάβουν αυτοί να διώξουν παίκτες, να πάρουν παίκτες, να κάνουν συμφωνίες, να πάρουν προπονητή, να κάνουν προετοιμασία και να παίξουν το μάτς. Γι' αυτό. Γι' αυτό έχουν δικαιολογία. Που... Η δικαιολογία της επόμενης σεζόν είναι αυτή. Που βγήκαν τέταρτα. Αντί να πάνε να κερδίσουν εκεί τους Αστέρες και τον Ατρόμητο. Κάτσε ρε φίλε, εντάξει. Αλλά φασαρία δεν έγινε. Βγήκε ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. Τον επόμενο. Δεν έφυγε από το στόχο του. Παρακαλώ. Δηλαδή να περίμενα να δω κανένα σαματά, καμιά μανούρα, κανένα. Άμα έβγαινε έκτος. Τον επόμενο. Άμα έβγαινε έκτος και επίσης. Και επίσης δευτερόλεπτα. Άμα στη θέση του Αστέρα Τρίπολης ήταν κανένα Σάρης και ένα Ηρακλής, τότε να δεις τι γινόταν. Παρακαλώ. Παρακαλούμε, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Ολλανδός εδώ πέρα. Κλείς το ραδιόφωνο. Λοιπόν, από όπου ναι, το κλείσατε. Λοιπόν, να ευχηθώ μπράβο στην Ηρακλάρα που τα κατάφερε και τελείωσε. Ναι. Εάν είδες το μάτς, που δεν θα μπορούσες να το δεις βεβαίως, Ραντόπουλε, το μάτς ήταν για να λήξει 5-1. Κοιμήθηκε ο Θεός, δεν το ήθελε όπως έλεγε η Παναγιά κατά την προσφυλή σου τέτοια. Το διπλό πόσο έδινε. Άσε πόσο έδινε και να σου πω λίγο κάτι. Η μεγαλύτερη μαγιά που κατάφερε να κάνει ο Ηρακλής είναι ότι η ομάδα που θα τερματίσει τρίτη τον έκανε παράταξη στο γήπεδο και τον αποθέωσε για αυτό που κατάφερε φέτος μέσα στο γήπεδο με το 7ο μπάτζετ της κατηγορίας, με απαγόρευση μεταγραφών, με θα πάρω αδειοδότηση όπως ήσουν σίγουρος, δεν θα πάρω αδειοδότηση όσο ήσουν σίγουρος. Δεν πήρες. Έτσι, ναι, άκουσε με να σε πω. Από εκεί και πέρα δεν μου άρεσε το τι κάναμε Φιέστα, ήμουν αρνητικός και το λέω εγώ ξεκάθαρα γιατί Φιέστα θα κάνω μόνο όταν θα πάρω τίτλο γιατί είμαι ο Ηρακλής. Δεν θα κάνεις Φιέστα. Βεβαίως είχε και μια άλλη Φιέστα αυτή ο συμπολίτης της πόλης που κατάφερε να τερματίσει τέταρτο στα play-off. Άλλωστε είναι γνωστό ότι η επιτυχία του ΠΑΟΚ ανέκαθεν ήρθε να τρέχει για δεύτερος και να καταλήγει τρίτος όπως κάνει τα τελευταία χρόνια. Ευτυχώς αυτό το πράγμα θα αλλάξει. Θα έρθουν κάποιες ομάδες πλέον από το ΠΟΚ να παίξουν Θεσσαλονίκη και θα παίξουν ένα αληθινό ντέρμπι με μια ομάδα η οποία θα τους κοιτάει στα μάτια και θα τους βαράει αλίπητα ποδοσφαιρικά εννοώ. Μάλιστα. Έτσι. Ναι. Από εκεί και πέρα θέλω να πω ότι η προπαγάνδα έπεσε επιτέλους και επειδή πριν 4 χρόνια θυμάμαι ότι κάποιοι βγαίνανε στην Αράβια και λέγανε «Άντε μάρε τη γεία». Και κάποτε όταν στην κηδεία αυτοί κάνανε χαρά, ήρθε η ώρα να επιστρέψω ότι όπως εγώ τότε έβριζα και εσύ πανηγύριζες, όπως τότε εσύ μου έκανες κηδεία και εσύ πήγαινες για γάμο, 4 χρόνια μετά ο Ηρακλής ζει τον Τεζαβού να βλέπει όλους αυτούς που τον φέρανε εκεί που τον φέρανε να διώκονται ποινικά, να πληρώνουν εγγυήσεις για να βγουν έξω βλέπε ΕΠΟ και τους συμπολίτες που χαιρόντουσαν και κυβόντουσαν μέσα στις τουαλέτες να κάνουν το ιστορικό ρεκόρ, πως λέγανε κάποτε για μας, οι 30-300 του Λεωνίδα, 25 πήγατε όλοι και όλοι στην Τρίπολη και στην Τούμπα πλέον φέρατε τον Καρσία για να βάζετε μεγάλες φανέλες για να γεμίζετε τις άκρες του γηπέδου. Επειδή λοιπόν είμαι και εγώ καλός με τον συμπολίτη και τον αγαπάω πραγματικά, θέλω πρώτη αγωνιστική στην επόμενη κλήρωση να βγει το ματς πάω κυρία Κλίση Τούμπα και να μου δώσει 15.000 εισιτήρια προπληρωμένα για να τον βοηθήσω να βγει από τη δύσκολη θέση να κάνει μια μεταγραφή. Από εκεί και πέρα, ευτυχώς ανεβαίνει ο Ηρακλής και θα μπορέσεις του χρόνου να μιλάς για κάτι εκτός από τους οίκους μόδας και για τα handball και τα βόλεϊ που μιλάς κύριε Ραπτόπουλε γιατί σε έχουν πάρει χαμπάρι και γελάνε και πέτρες μαζί σου. Με τζαμέλια πρέπει να σε έχουμε συνέχεια. Έβγαλε γλώσσα. Έβγαλε γλώσσα. Το διπλό δεν μας είπε πόσο έδινε χθες. Ναι. Το διπλό ρε. Το ούζο. Το ούζο. Ναι, ναι. Ούζο 12. Ούζο 7 τώρα έχει. Θέλει, ναι. Για να κάνει Φιέστα, θέλει τίτλο. Θέλει τίτλο για να κάνει Φιέστα. Ναι, καλά. Ναι. Πώς. Θα το δει. Γρήγορα θα κάνει Φιέστα. Ναι. Γρήγορα θα κάνει Φιέστα. Αν το σύλλογο και ένα ζυγούρι από εδώ, να το βάλει στο φούρνο. Άσε ρε το πρόλογο με το ζυγούρι ακόμα μου το στέλνει. Λοιπόν, ναι, ένα ζυγούρι έχασε ακόμα μου το στέλνει. Πού το ρε, να το πληρώσουμε. Φόρτσα Γιούβερ, Φόρτσα Γιούβερ. Φόρτσα Γιούβερ. Ναι, φάγε γκολ στην κόντρα η Γιούβε. Κοιτάξτε να δείτε. Το 1-1 και πήγε και ανοίχτηκε η Γιούβε. Η Γιούβε δεν πέθανε όταν. Έβγαλε τον Πύρλο 80 μέτρα ψηλά η Γιούβε.
ο οποίος... Καλά έπαιξε, λέει, Γιούβα, άλλος λέει χθες. Ναι, ναι. Εγώ πήρα άλλο να ρωτήσω. Δεν ξέρει από άμυνα αυτός. Στα play-off τελικά ποιος βγήκε πρώτος. Ο μεγάλος Παναθηναϊκός, ο σοβαρός Παναθηναϊκός, που κανονικά έπρεπε να πάρει το πρωτάθλημα. Α, και ο ΠΑΟΚ κανόνισε θα πάει στο τσόλαρο. Ο Παναθηναϊκός κανονικά έπρεπε να πάρει το πρωτάθλημα, γιατί τον έχει μείον τρεις. Ναι. Του σταματάει με διαιτησίες. Ναι. Και κανονικά αυτός πρέπει να φωνάζει. Δεν μου λες. Θα έχεις απόψε τον Τζόρνταν. Τον Τζόρνταν. Τον Τζόρνταν. Ναι, ναι, θα τον έχω. Γιατί είχε πει ο ΠΑΟΚ θα κανονίσει, λέει, να πάει στους ομίλους, λέει, καλύτερα. Ναι. Στους μήλους Αγίου Γεωργίου θα πάει. Ναι, ναι, εκεί ναι. Στο κερατσίδι. Άρη Ιορδάνη, Άρη Ιορδάνη. Καλό παιδί, χρυσό. Χρυσός, αλλά... τίμιος, εργατικός, δουλευτάρης. Του αλλά... όλα τα έχει εκτός από ένα. Μυαλό. Που, ναι. Πολύ πίστη που έχει στον ΠΑΟΚ. Δεν έπρεπε τόσο. Δεν έπρεπε τόσο. Άρα δύο βαθμούς. Μπάει. Δύο βαθμούς μόνο ρε όλα τα παιχνίδια. Εντάξει, ένα γκολ έβαλε. Ποιος το έβαλε τον γκολ του ΠΑΟΚ? Ποιος το έβαλε, να θυμάστε. Επόμενη γραμμή. Ποιος το έβαλε τον κόλπο? Υπενθυμίζω. Υπενθυμίζει αυτός. Ότι στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Ναι. Στη μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων της εταιρείας Κιάδης Παλωδήμος, τώρα που τελείωσε ο τελικός του Champions League, η τιμή φιξάρεται στο 5.000. Όχι 4.500 επί το πίδι Μπαρτσελόνα, 5. 5. 5.000. Μείνανε 10 αυτοκίνητα. Μάλιστα. Όποιος προλαβαίνει, έχει την οικονομική δυνατότητα, μπορεί και θέλει, τηλεφωνεί τώρα στο 596-690. Στην εταιρεία Σκιάδης Παλωδήμος, ρωτάει περισσότερα και μαθαίνει για το πώς θα το αποκτήσει, ή στο 596-596. Παρακαλώ. Έλα, φίλε. Ναι. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Πέρα. Καλησπέρα, Γρηγόρη, καλησπέρα, Κωνσταντίνα. Καλή καλύτερα. Εβδομάδα, φίλε. Καλά, εσύ τι κάνεις? Καλή εβδομάδα, Σπάτουλα στο τηλέφωνο. Γεια σου, Σπάτουλα. Λοιπόν, ήθελα λιγάκι για δύο θέματα. Ναι, Σπάτουλα. Το ένα είχε πάρει την προηγούμενη εβδομάδα κάποιος φίλος. Για μια εταιρεία στοιχημάτων που μιλήσε ο Γρηγόρης εκτός αέρα. Ναι, δεν μίλησα, δεν με πήρε ποτέ. Δεν ναι. Θα σου πω αυτό το σκηνικό το οποίο έγινε, επειδή ακριβώς έγινε το ίδιο σε μένα, δεν θα σου πω το όνομα της εταιρείας όπως ζήτησε από πες μας τι έγινε, χωρίς να πεις το όνομα. Θα σου πω ακριβώς τι έγινε, και επειδή το πράγμα πήγε περίπου 6 μήνες, σε πολύ γνωστή εταιρεία στοιχημάτων, η οποία αυτή τη στιγμή βέβαια δεν δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, με την έννοια ότι από τότε που άλλαξε. Δεν πήρε άδεια για να συνεχίσει, ναι. Μπράβο, δεν πήρε άδεια. Οπότε αν θέλεις μπορώ να σου το πω, αν θες πάλι δεν σου το λέω. Πες την, αφού δεν δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Στη Unibet. Στη ναι. Unibet. Τι έγινε? Λοιπόν, είχα συγκεκριμένα 917 ευρώ στο λογαριασμό μου. Πάνε, άφαντα γίνανε. 915-917 ευρώ ήμουν συνδεδεμένο στη σελίδα και ήμουν σελίδα στο LiveBet. Είχα ανοιχτεί δηλαδή. Είχα στο live στοίχημα σε συγκεκριμένο παιχνίδι χωρίς να ποντάρω, απλά το είχα ανοιχτό βλέποντας τηλεόραση, έτσι. Και απλά περίμενα να μπει κανένα γκολ, μήπως βρω καμιά σημαντική ευκαιρία και ποντάρω. Ξαφνικά μέσα σε 3 λεπτά γυρνώντας κάποια στιγμή τα μάτια πάνω στην οθόνη, βλέπω ότι είναι μείον 500 ευρώ λιγότερο. Πηγαίνω κατευθείαν στις κινήσεις λογαριασμού και βλέπω ότι έχουν μεταφερθεί 500 ευρώ από το δικό μου το λογαριασμό, έχουν μεταφερθεί στο live καζίνο. Κάνω αποσύνδεση κατευθείαν από το λογαριασμό μου και βγαίνω έξω. Βάζω username, password, πάω να μπω, δεν με βάζει. Δεύτερη, τρίτη, τέταρτη φορά δεν μπαίνει μέσα. Αλλά προφανώς κάποιο πρόβλημα έχει λόγω κεντρικός ο σερβερ. Την άλλη μέρα με αλληλογραφία μέσω email που του στέλνω, του λέω ακριβώς τι έχει γίνει. Ότι 500 ευρώ είδα μεταφερθήκανε, δεν μπορώ να μπω. Μου στέλνουν απάντηση από μέσα ότι αδελφέ έχεις παίξει στο blackjack 500 ευρώ και ότι έχεις κάνει και αυτοαποκλεισμό. Η Unibet, να σου υπενθυμίσω ότι όταν έκανες αυτοαποκλεισμό, για 6 μήνες δεν μπορούσε να μπεις μέσα. Με παίρνουν τηλέφωνο από τη Μάλτα, για να σου το λέω έτσι πολύ γρήγορα όλο το story, με παίρνουν τηλέφωνο από τα κεντρικά του γραφεία με κάποιον τύπο που μιλούσε ελληνικά, μου λέει τι ακριβώς έχει γίνει, του λέω ότι κατά τη διάστημα που είχα ανοιχτή τη σελίδα έχουμε μεταφερθεί 500 ευρώ, μου λένε δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, μεταξύ εγώ τους έλεγα ότι προφανώς κάποιος άλλος έχει μπει και έχει κάνει συγκεκριμένη πονταρισιά, μου λέει δεν μπορούμε να μπούμε, μου λέει γιατί έχει γίνει λίγο αυτοαποκλεισμός. Για να γίνει, μου λέει, η άρση του αυτοαποκλεισμού, για να μπορέσουμε να δούμε, μου λέει, αν κάποιος έχει μπει μέσα με άλλο IP, πρέπει, μου λέει, να έχουμε ένα χαρτί, μου λέει, από την αστυνομία, το οποίο να πιστοποιεί φυσικά ότι είσαι, μου λέει, εσύ, για να μπορούμε να κάνουμε άρση του αυτοαποκλεισμού. Πηγαίνοντας στην ασφάλεια, για να μην πω σε ποια ασφάλεια, όχι τη Θεσσαλονίκη, σε κάποιον άλλο νομό που είχα αναγνωστό, με το διοικητή ασφαλείας που μιλάω, μου λέει, επειδή συγκεκριμένες εταιρείες είναι παράνομες, μου λέει, για την Ελλάδα, δεν μπορώ να σου δώσω, μου λέει, χαρτί για να μπορέσει να κάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. Αν ήταν, μου λέει, για το email σου πηγή, θα μπορούσα να το κάνω. Ξαναμιλάω με τη συγκεκριμένη εταιρεία τηλεφωνικά.
Μου λένε, αδελφέ, δεν μπορούμε να κάνουμε, μου λέει, τίποτα. Εμείς βλέπουμε, μου λέει, ότι έχουν παιχτεί, λέει, τα συγκεκριμένα λεφτά, λέει, στο Blackjack, ότι τα έχει ρίξει σε μια συγκεκριμένη πονταρισιά. Όταν κάποια στιγμή τους είπα ότι εγώ κατά τη διάρκεια που είμαι εγώ online, αν μπορεί να μπει κάποιος άλλος μέσα από το, ακόμη και τον κωδικό που να γνωρίζει, μου λέει, όχι, μου λέει, όταν είσαι εσύ, μου λέει, online, μου λέει, από τον υπολογιστή, δεν μπορεί να μπει κανείς άλλος. Ο μόνος, λέει, που μπορεί να μπει, λέει, μέσα και να σου παραβιάσει εισαγωγικά οτιδήποτε είναι μόνο άνθρωπος, μου λέει, από την εταιρεία. Τέλος πάντων, να μην στα απολογώ, μετά από 6 μήνες τελειώνω αυτοαποκλεισμός. Έτσι, για να σου λέω το όλο story και σου λέω ότι... Οπότε. Και στο λέω πολύ γρήγορα. Τελειώνω αυτοαποκλεισμός. Επειδή έπαιζα με PaySafe συγκεκριμένα, αγοράζω μια PaySafe των 10 ευρώ. Μπαίνω στο λογαριασμό μου, username, password, με βάζει μέσα κανονικά. Πάω να βάλω το PIN για την PaySafe, δεν την παίρνει μέσα. Δεύτερη, τρίτη φορά δεν την έπαιρνε μέσα. Ξανακάνω αποσύνδεση, πάνω από το λογαριασμό, πάλι δεν με βάζει. Παίρνω τηλέφωνο μέσα, τους λέω, ρε παιδιά, λέω, τελείωσε αυτοαποκλεισμός, λέω, σήμερα. Βλέπουν το ιστορικό, τι είχε γίνει όλο, να μην σου λέω όλη την ιστορία. Μου λένε, αδελφέ, δεν μπορούμε, μου λέει, να σου ανοίξουμε ξανά το λογαριασμό, γιατί ο συγκεκριμένος λογαριασμός φαίνεται ύποπτος για κίνηση και κλειδώθηκε μια για πάντα λογαριασμός. Αίσθηση δικιά μου, έτσι, είναι ότι τότε πιθανόν να γινότανε, επειδή ακριβώς γνωρίζαν το νομικό καθεστώς στην Ελλάδα, ότι δεν μπορούσε να πάρεις, δεν μπορούσε να σε προστατεύσει οποιοδήποτε, το να πάρεις κάποιο χαρτί, το να μπορούν να κάνουν την άρση του αυτοαποκλεισμού. Αίσθηση δικιά μου είναι ότι τότε το έκανε η ίδια η εταιρεία. Αν με ρωτάς την προσωπική μου εκτίμηση, έτσι. Πώς λέει, δεν μπορώ να ιδρύσω. Περίπου 3 χρόνια. Δεν αμφιβάλλω, αλλά δεν μπορώ να ιδρύσω κάτι τέτοιο και το καταλαβαίνεις. Γιατί. Δεν διαφωνώ μαζί. Απλά σου λέω, σε ευχαριστώ. 500 ευρώ συγκεκριμένα. Και κάτι κλείνοντας για να τελειώσω, επειδή κράτησα πολύ τη γραμμή, για το θέμα του Μυροφορίδη, γιατί είμαι και φίλος του Ηρακλή. Δεν σας κάνει, ρε παιδιά, εντύπωση πώς ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει τόσο πετυχημένη δουλειά να γίνεται λύση της συνεργασίας του. Προφανώς σας κάνει. Και να το διώχνουν κιόλας, όπως λέω, κόκκινο. Και να το διώχνουν. Ναι, ναι. Ψαχτείτε λοιπόν και μάθετε γιατί φεύγει ο Μυροφορίδης. Τίποτα άλλο δεν θα πω. Bye bye. Πάντως, επειδή υπάρχει προφανώς κάτι με αυτό, έτσι δεν μπορεί ξαφνικά από τη μία μέρα στην άλλη να φεύγει ένας άνθρωπος που έχει κάνει επιτυχημένες μεταγραφές. Προφανώς, σε εισαγωγικά, όταν συμφωνεί και ο πρόεδρος και ο Νίκος ο Παπαδόπουλος στην αποπομπή του Μυροφορίδη. Από τη διοίκηση έγινε, δεν έχει σχέση με τον προπονητή. Να είσαι καλά. Εντάξει. Δεν έχει σχέση με τον προπονητή, παρακαλώ. Ναι. Έλα, φίλε. Τώρα δεν. Καλησπέρα. Έλα, ρε Μάρκο, τώρα είναι δυνατό να το έχει τόσο δυνατό ραδιόφωνο. Κόκκινε. Τι θες, ένα μήνα αποκλεισμό, να σε δώσω. Κόκκινε, για σένα τώρα αυτή τη στιγμή. Λέγει, για μένα, ναι. Θα σε κράξω χοντράκια και τον έχει αυτό να μην τον, μπορώ, να μην τον εκφράσω. Τον έχει τώρα να μας αναλύσει μέσα το κάθε πρόβλημά του που δεν έχει δικαίωμα στο ράδιο. Αν θέλει να τον καλέσει, θα τον έχει εκεί πέρα για να ακούμε την κάθε μαλακία. Εξαίρετος κύριος. Λοιπόν, με τις απαιτήσεις του Ολλανδού, ούτε φορτιά θα δουν στο Καφταζόγλιο. Πάρε κόσμο. Μην κάνεις τον Αλέφατο, λέει, κούρασε. Λέει ο 569. Ούστρε Ολλανδέ. Μάλιστα. Λοιπόν, Κωστή, λέει, 3 λεπτά μετά τη λήξη του τελικού πήρε το ύφος του Οσίου Τζογαδόρη και έπαιξε blackjack. Αλλά μη σε παραμυθιάζει, ρώτησα το dealer μετά και με είπε ότι τα χάσε όλα. Άρε, Κόκκινε, λέει, είσαι μεγάλη μουρλή, μοιάζει με τον Ταραμά. Ρώτησε τον dealer και σου είπε. Εγώ λέω ότι αν εσύ έχεις μπει, ξέρεις που είναι το καζίνο, σου είπε ότι έπαιξε και έφυγε. Σε μιλάς με τον Τζογαδόρο τώρα, δεν μιλάς. Σου είπε ο dealer και τι έκανα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ασύλληπτο. Πώς λέγεται το παιχνίδι που έπαιξες? Blackjack. Δεν παίζω κάτι άλλο. Παίζεις χαρτιά δηλαδή, αυτό χαρτιά είναι. Ναι, είχα να παίξω ένα χρόνο να έπαιξε. Τον καημένο, μόνο ένα χρόνο να έχει να παίξει. Καλά. Γιατί ρε φίλε, δεν καταλαβαίνω πόσο. Κάθε πότε πρέπει να παίζει, κάθε μέρα. Κατά τα άλλα, κρίση έχει. Άμα ακούσει το νούμερο που έπαιξε, θα γελάς. Κρίση. Καζίνο γεμάτο είναι. Η Αφή Κωνσταντινίδη είναι το όνομα εγγύηση για να αποσύρετε το αυτοκίνητό σας. 18133 τηλεφωνείτε τώρα και κερδίζετε μέχρι και 500 ευρώ ζεστά και μετρητά. Λοιπόν, εδώ είμαστε παρέα με το Hall Double Play από την Ελλάς Online για να μιλάτε πολύ πληρώνοντας λίγο. Με 23 ευρώ το μήνα αν είσαι συνδρομητής Vodafone, με 18 ευρώ για όσους είναι συνδρομητές ήδη Vodafone, με απεριόριστη κλίση σταθερά 300 λεπτά ως κινητά και μέχρι 24
Mbps στο ίντερνετ. Περισσότερο στο 13844 στο hall.gr και σε ένα κατάστημα Vodafone. Και ύστερα σας έφταιγε ο Άγγελος. Αν χαθείτε βρωμόλοκι. Έχει μία ώρα στείλα μήνυμα και εδώ το διαβάσετε όλο το ευρώ και που ξόδεψα λαμόγια ούστα πατεώνας. Λέει 8-17. Καλά λέει. Να αρθείς να το πάρεις. Καλά λέει. Του και το διαβάσαμε. Τότε κακά λέει. Και το, έχω απόδειξη ότι το είπε. Έλα βρε τελείωνε μια ώρα. Πάντως με την καινούργια χρονιά θα θυλάζω συνέχεια και όπου βρίσκω τη μικρή Ελλαδέζα τη Λαζογερμανού. Είτε μόνος είτε μάνος. Τρελαμένος παππούς. Εσύ να μου πεις για ποιο λόγο σου χρωστάω λεφτά. Για όπου σου χρωστάω λεφτά. Και αυτό χρωστάει λεφτά. Και αυτό, ναι, γιατί ποιον χρωστάω λεφτά. Ξέρω εγώ, γιατί λέει αυτός. Όχι, μου στείλε ένα μήνυμα στο κινητό μου ότι τον χρωστάω λεφτά. Κάτι θα τον χρωστάω. Το χρωστάω, λέει 25 ευρώ. Από πού? 25 ευρώ. Ναι. Ο φίλος του Μάνο είχε ρεπό σήμερα και δεν έκανε τον break του ΡΑΠ. Ξέρω γιατί μπορεί να το λέει. Γιατί με ρωτούσε πώς θα ποντάρει το... θα... να κερδίσει η Μπαρσελόνα με δύο γκολ διαφορά. Μάλλον γι' αυτό μου το λέει και δεν το απάντησα. Ο Πάου βγήκε πέμπτος και ουσιαστικά είναι καταδικασμένος να μην πρωταγωνιστεί του χρόνου. Γιατί 10 μέρες καμία ομάδα δεν μπορεί να είναι σε φόρμα και παίρνουν τηλέφωνο και μιλάνε για Μπαρσελόνα. Τραϊκή οπαδική νοοτροπία στην πόλη σας. Λέει ο Τζόρτζιο Κουφοστάμος. Τζόρτζιο, δηλαδή ο Αστέρας Τρίπολης τι έκανε. Το απίστευτο. Γρηγόρη Πεστοφόρη του Μπαρσελόνα αυτό το ταγάρι ο Πογκμπά του χρόνου θα παίζει μαζί με τον Ινιέστα. Ρε φίλε, τι να μιλάμε, παιδάκι ήταν τώρα. Να απαντήσω. Κόψ τους αυτούς τους ανίδεους. Λοιπόν, πόσο λουλού είναι αυτός ο Ολλανδός. Πίσω από ένα ακουστικό κάνει το μάγκα, αλλά τον κερνάω καφέ όταν θέλει ο Μπιλ Κάμπας. Ρε κόκκινε, μα το Θεό δηλαδή. Ας το διάλο. Και την Παναγία. Παρακαλώ. Γαμώ το Facebook, γαμώ. Άμα βρεις. Ας το διάλο με το κόψτε τον γιατί το πετάξω από το μπαλκόνι. Παρακαλώ. Άντε με το Facebook. Ναι. Παρακαλώ. Ναι. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι, φίλε, ναι. Πω, καλά μιλάμε σήμερα να παίξω τζόκερ. Πρώτη φορά κάνω με τη μία. Σιγάρε. Εντάξει, καλή μεριά, ρε φίλε. Έλα, έχουμε μιλήσει αρκετές φορές, Κωστή, και την προηγούμενη φορά θα εκφράσω ένα παράπονο πρώτα και μετά θα μπω σε αυτά που θέλω να πω. Καλά, ρε κόκκινε. Την προηγούμενη φορά μου αρέσει που το λέω κιόλας. Λέει ο Ραπτόπουλος. Μιλάει. Το λέω το Ραπτόπουλο. Ο Ραπτόπουλος σταμάτα να πω εγώ αυτό που θέλω γιατί θα με κλείσετε. Με λέει, όχι, ρε φίλε, δεν θα σε κλείσουμε και με κλείνει. Εκ παραδρομής. Έτυχε, ρε. Εσύ τι πιστεύεις. Εντάξει, το καταλαβαίνω ότι έχει πολύ κόσμο, γι' αυτό εντάξει. Άκου να δεις. Εγώ ο παδός του ΠΑΟΚ είμαι. Να μην κολλάτε με τα κλεισίματα και με αυτά εδώ. Πάμε στο παρασύρμα. Ναι. Ο παδός του ΠΑΟΚ, Έλληνας, Ρώσος, Αλβανός, δεξιός, αριστερός. Ό,τι γουστάρι είναι, ρε. Γιατί. Λέγε. Πόντιος. Πόντιος, μάλιστα. Ωραία. Εγώ, παιδιά, 25 χρόνια δεν έχω πάρει διαρκές στο ΠΑΟΚ ποτέ. 25 χρονών είμαι. Στο ΠΑΟΚ δεν έχω. Φέτος θα πάρω διαρκές. Μπράβο. Περιμένω μόνο να δω τι προπονητή έχει. Αυτά εδώ πέρα που ο ΠΑΟΚ ξεκινάει τον Ιούνιο, 15 Ιουλίου, εγώ τα βλέπω Βερεσέ. Ένας σοβαρός προπονητής, ναι, με μια σοβαρή προετοιμασία, να μπορεί να μετριάσει την ομάδα έτσι ώστε να ξέρει ότι 15 του μηνός θα παίξουμε. Εγώ νομίζω ότι του χρόνου θα πάει καλύτερο από ΠΑΟΚ, θα βγει τέταρτος. Και εγώ αυτό νομίζω. Και εγώ, περιμένω να δω τον προπονητή. Δηλαδή θα περάσει τον Τρίπολη, θα περάσει τον Ατρόμητο, πιστεύω θα τους περάσει αυτούς. Γιατί δεν μπορεί να γίνει δεύτερη κακή χρονιά στην Ελλάδα. Εσύ να μιλήσει πήρε. Δηλαδή, αν δεν περάσει. Έχει πάρει τρεις φορές για να μιλήσει μία. Νομίζω θα βγει τέταρτος. Όχι, εγώ πιστεύω πολύ παραπάνω. Όχι, δεν πιστεύω. Ναι. Προγνωστικό και ένα προγνωστικό ακόμα που θέλω να δώσω. Πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα κλείσει έναν εκ τους πρώην της Τσέλσι. Τώρα βοηθός θα είναι. Κανονικός θα είναι, δεν ξέρω, αυτό θα το δούμε. Το Μουρίνιο δηλαδή θα φέρει. Όχι ρε, το Μουρίνιο. Μιλάμε για κάποιον Γκραντ, για κάποιον Ντιματέο, κάποιον βοηθό. Το Ντιματέο. Θα έρθει ο Ντιματέο στην Τούμπα. Την Τετάρτη κάνει προπόνηση. Γιατί 1,87 παίρνει εκεί που είναι. Και να είναι με το Λουκάκι. Γλου. Γεια. Στον επόμενο. Είναι καλός. Καλημέρα στη γαλάζια, συνεχιασμένη Θεσσαλονίκη. Τι έγινε ρε, πω, Μπάτλερ σήμερα. Τι έγινε. Ήρθαμε να πούμε, αν έχετε την καλοσύνη κύριε Κόκκινε. Επειδή και τα νεύρα μας δεν είναι πολύ καλά με αυτά που ακούμε. Δεν τα νεύρα του καλά. Λοιπόν, μισό λεπτό, με ποιον κάθομαι. Μιλήσατε κύριε Ραπτόπουλε. Με ποιον κάθεσαι, ρε κόκκινε. Στο τραπέζι, γιατί με φωτογραφία. Διάψε. Πλάτη λοιπόν, τον έχει το μυροφορείο. Άλλο. Σας παρακαλώ, αφήστε με να μιλήσω. Ναι. Λοιπόν, να βάλουμε κάποια πράγματα στη θέση τους για να τελειώνουμε. Ναι. Πρώτα απ' όλα, συγχαρητήρια στην ομάδα του Ηρακλή. Που έχασε χθες. Συγχαρητήρια σε όλους. Ναι. Πάνω απ' όλα συγχαρητήρια στην αυτόνομη θύρα 10. Γιατί αυτή έβαλε τα γκολ. Γιατί αυτή 4 χρόνια ήταν παντού και όχι σαν κάποια φαντάσματα, ναι, που τις τελευταίες μέρες εμφανίζονται σε ταβέρνες
να τρώνε και να μπεχλουλιάζουνε. Όπα. Σε μπουζούκια, δεξιά-αριστερά να πίνουν καφέδες με δημοσιογράφους και με ποδοσφαιριστές. Κάποιοι άνθρωποι που 4 χρόνια δεν ήταν πουθενά. Κάποιοι άνθρωποι που μας είχαν γραμματώσιμο. Εννοείς για άλλο συνδεσμό? Όχι βέβαια κύριε. Γιατί λες? Εννοώ για κάποιους Ηρακλειδείς οι οποίοι 4 χρόνια δήθεν δεν πάτησαν το πόδι τους. Ναι. Για κάποιους παράγοντες που πάνε και γλύφονται για να πάρουν καμιά θεσούλα. Και για δημοσιογράφους ανύπαρκτους. Όπως ο Κόκκινος. Οι οποίοι στα γλέντια. Όπα. Είναι πρώτοι. Για τον Κόκκινο λες. Πρώτοι που λούρι. Για τον Κόκκινο λες. Δεν λέω, αυτά τα λες εσύ αυτό που λέει. Αυτά τα λες εσύ. Ρωτάω ρε φίλε. Τον Κόκκινο, ναι. Το δημιούργησες εσύ. Ναι. Εντάξει. Αλλά. Εγώ ξέρω πολύ καλά τι λέω. Αλλά. Λοιπόν, όλοι εσείς, ναι. Επειδή έχουν γνώση οι φύλακες, ναι. Και επειδή έγινε μεγάλος αγώνας, πολύ μεγάλος αγώνας 4 χρόνια, έχω να σας πω μόνο, το... να προσέξετε... Ποιο λες παράγοντα, τον Καλαϊτζίδη που εξαφανίστηκε και εσύ. Γι' αυτό λες. Εγώ λέω, παλιοί παράγοντες... Όνομα ρε, άστα. Δεν υπάρχουν ορξέ. Όνομα ρε, τι ξέρουμε ρε. Όνομα ρε, όνομα ρε. Αυτό που αφήστε τα... Την πόλη μου μην πω να πούμε. Αυτοί, να είστε σίγουροι ότι ξέρουν ποια είναι. Το όνομα ρε. Βήματια, ξέρουν ποιοι είναι, κύριε. Τι πεκρούλιαζαν ο Καλαϊτζίδης. Εδώ σας λέω λοιπόν. Ναι. Εντάξει, ότι δόθηκε ένας τεράστιος αγώνας. Αυτές οι μέρες είναι για να διασκεδάσουν οι παίκτες, οι προπονητές μαζί με αυτούς και κανένας άλλος. Το τραπέζι και να τελειώνουμε. Καλά. Είναι μέρες των ποδοσφαιριστών. Καλά. Να παίξουν και το τελευταίο παιχνίδι, να πάνε να κάνουν τις διακοπές τους λίγες μέρες και να γυρίσουν να δούμε πώς θα μπορέσουμε να εκδικηθούμε και να τιμωρήσουμε όλες αυτές τις ομάδες που θα βρούμε στο διάβα μας. Μην πάρεις κανένα δανεικό από το θρύλο. Αυτά ρα, που είναι στις ομάδες της γειτονιάς σου. Τέλος. Και τάξη. Κάτω και πάνω. Εντάξει. Και στην κάτω γειτονιά και στον επάνω. Αυτά τα ξέρεις ο Ηρακλής. Ναι. Δεν φίλησε ποτέ τα κυλίδια Ρακτόπουλε. Μάλιστα. Να είστε καλά κύριε Μάνο. Ο Ηρακλής είναι πανίσχυρος. Εντάξει. Έχει είστε... ένα οπαδικό κομμάτι απίστευτο που δεν τολμάς να το πεις ποτέ. Δεν τολμάς. Και δεν έχει 27 νοματέους και 2.000 νοματέους. Εντάξει. Ναι. Τα κόσμια έχουν αλλάξει. Η πόλη ξαναδείχνει στους πραγματικούς συνδεσμούς. Ρυθμούς. Τέλος. Όλα αυτά τα χρόνια. Θα δούμε. Εντάξει. Γιατί όταν εμείς ήμασταν κύριε Ραπτόπουλε εδώ, όλοι οι άλλοι απλά δεν υπήρχαν. Να είσαι καλά Μάνο. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Επόμενος κύριος. Υπενθυμίζω. Άντε πάλι. Τηλεφωνείτε τώρα στο 2310596690 στην εταιρεία Σκιά της Παλοδήμος και την ευκαιρία να αποκτήσετε τη νέα Οκτάβια και το Rapid με έκπτωση 5.000 ευρώ συνολικό όφελος και για το Rapid και για το Οκτάβια. Αν έχετε ξανακούσει κάτι ανάλογο, τι να σου πω, κάντε ό,τι θέλετε. Αν θέλετε να αποκτήσετε αυτοκίνητο, τότε είναι μοναδική προσφορά στο 2310-596-690 και 596-596 το 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Παρακαλώ. Τον επόμενο, ναι. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Πολύ γλώσσα καλά αυτή η Ηρακλήδης. Τους ακούω εδώ και 2 εβδομάδες. Μπουρ, τι είναι βέρε. Ξεχνάνε που ήταν 4 χρόνια με τα χωριά παίζανε. Εσύ το εσύ το καρνέσαι το ήπιες και βγήκες να μιλήσεις ρε. Ξεχνάνε το τάλερο που φάγανε βέρση. Σιγά ρε. Μέσα έξω. Μεγάλε λαέ εσύ ρε, σιγά ρε. Τα ξεχνάνε που πήγαινα και τους έκανα πάρτι στο Καφτατζόγλιο. Πότε έκανες εσύ πάρτι στο Καφτατζόγλιο? Πάρτι στο Καφτατζόγλιο έκανα εγώ. Ρε πάρτι. Πόσο χρόνο είσαι ρε, 12 και έκανες πάρτι στο Καφτατζόγλιο? Πόσο χρόνο είμαι, 20. 20. Και πότε έκανες πάρτι στο Καφτατζόγλιο? Εσύ αντί να ασχολείσαι. Αντί να ασχολείσαι ρε τώρα, μιλάμε με ό,τι καλύτερο υπάρχει για τα 20 χρόνια. Σε νοιάζει τι έκανες στο Καφτατζόγλιο? Πολύ γλώσσα βγάζω και εγώ νευριάζω. Νευριάζεις. Ναι, τα ξεχνάνε όλα αυτά. Καλά, να σε ρωτήσω. 4 χρόνια παίζαμε τα κουτσοχώρια από εδώ και από εκεί και τώρα ανέβηκε στη Β' Εθνική και μας βγάλα γλώσσα και η μεγαλύτερη ομάδα και ανόλυφη Θεσσαλονίκη και τέτοια. Πού βρε, πού, 5.000 μαζεύουν. Ξέρεις τι λέει, μαζεύονται αυτοί 7-8.000, εσείς 1.200, πάνε αυτοί 1.000-1.500 στην Ξάνθη
4-3 χιλιάδες, εσείς πάντα 25 στην Τρίπολη και βγάλα γλώσσα. Ναι, αυτό είναι. Να είσαι συγγνώμη, τα μιλιούνια τα είδες στην Τρίπολη. 22 μιλιούνια έχει. Ποια μιλιούνια μωρέ τώρα και τι σχέση, αυτό το χρόνο δεν έχουμε κόσμο. Τα άλλα χρόνια. Δηλαδή αυτό το χρόνο τι έγινε. Τα άλλα χρόνια τι. Τι, αρρωστήσανε αυτό το χρόνο. Όχι, ρε, κρύβουνε η βενζίνη, ρε, και η επαρχία δεν ήρθε. Όταν ο ΠΑΟΚ ήταν πρώτο, η Τούμπα ήταν άδεια. Σε ποια θύρα έχει διαρκεία, ρε. Ναι, ρε, για πες. Σε ποια θύρα έχω διαρκεία, δεν έχω διαρκεία. Στείλτονε. Και μιλάς κιόλας δροχός διαρκείας. Εδώ ρε παίρνουν κροατές με επίπεδο. Σου πλήρωσε τα χρέη ο Ιβάν. Με επίπεδο πτυχία και διαρκείας. Αν να χαθείς. Ντροπή. Έτσι. Παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα. Διαρκείας έχετε. Έτσι. Σε μένα μιλάς κόκκινα. Βεβαίως. Τι, γιατί θα, εγώ θα πρέπει να σας απαντήσω τώρα αν έχω διαρκείας ή όχι. Προχώρα. Δεν σε πήρες ειδικά σκοσάχρονος, έτσι. Δεν μου λέτε, αυτό που λέει πρέπει να είναι Έλληνας όποιος παίρνει στην εκπομπή σου. Όχι. Γιατί ρωτούσες πριν το πιτσιρικά να με άμα είναι Έλληνας, άμα είναι Ρώσος ή Αλβανός. Πόντιος ή δεξιός ή αριστερός, γιατί. Α, την τρίπλα που πήγες να κάνεις μετά να το σώσεις. Γιατί η Τούμπα είναι πολυπολιτισμική. Η Τούμπα φίλε είναι πολυπολιτισμική και άμα γουστάρετε. Δηλαδή στην Μπαρσελόνα όταν γεμίζει με 100.000 κόσμο. Ρωτάνε άμα είναι Ισπανοί ή Καταλανοί. Μη το χαλάς, τόσοσε. Οπότε άστο. Τόσοσε. Όχι, δεν τόσοσε. Τόσοσε. Γιατί αυτοί που αντιλαμβάνονται καταλαβαίνουν το πνεύμα του ραπτού. Τώρα, γιατί το χαλάς. Συγγνώμη ρε φίλε, σε πειράζει δηλαδή που υπάρχουν πολυπληθείς φίλοι του ΠΑΟΚ σε άλλες εθνικότητες. Εγώ είμαι περήφανος για τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Εσύ μάλλον έχεις πρόβλημα και ρωτάς. Δεν έχει πρόβλημα. Είμαι περήφανος για αυτό το πράγμα. Εγώ οφείλω να ρωτήσω όμως. Και οι Σύριοι και οι Παλαιστίνοι και όποιοι περνάνε τα σύνορα να νιώθουν παοξίδες. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αρκεί να μην είσαι χρυσαυγίτης παοξίδες και τους κυνηγάς μετά, ναι. Όχι, εγώ χρυσαυγίτης δεν ήμουν ποτέ, λέω. Εσύ μήπως είσαι. Εσύ, ξυρισμένο κεφάλι και μπράτσα, εσύ μοστράρεις. Δεν ξυρισμοστράρω. Κάνεις λάθος, δεν το ξυρίζω το κεφάλι, είναι φυσικό. Φυσικό είναι εμένα. Ναι, εκ του φυσικού του, ναι. Είναι φυσική η φαλάκρα. Είχε όμως. Είχε το πλαστικό και το ξύρισε και το πλαστικό. Βέβαια, ναι, καλά λέει. Πάση περιπτώσει. Κάτι άλλο. Μάλιστα. Μια μεγάλη χάρη θέλω. Έτσι. Θέλω το τηλέφωνο αυτό που έκανε σήμερα ο Ολλανδός να το κρατήσετε, να το βάζετε πάντα έτσι όταν μέρες που είμαστε αναφορεμένοι να γελάμε. Είχε 5 στα 5, 6 στα 6 ο Ολλανδός. Και βγαίνουν και οι αφελείς οι συνοπαδοί μου και τον κράζουν. Αυτό το τηλέφωνο είναι χαρά. Είναι δηλαδή πραγματικά σκάμε στα γέλια όταν τα ακούμε. Να μας μιλάει ο Ολλανδός για 15.000 Ηρακλειδείς μέσα στην Τούμπα, να μας μιλάει για φιέστες όταν θα πάρει τίτλο, να μας λέει, να σχολιάζει play-off αλφα εθνικής που δεν έχει παίξει ποτέ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μπορείτε να το κρατήσετε και να το βάζετε σποτάκι. Αυθαδιάζεις. Ναι, καλά λέει, καλά λέει. Αυθαδιάζεις και τα πούμε ελευθέτω χρόνο. Αυθαδιάζω ή ο Ολλανδός που βγαίνει και τα λέει. Καλά ρε. Δηλαδή εγώ πού αυθαδιάζω. Καλά ρε, έχεις γίνει ο περίγελος στο play-off και έχεις το θράσος και βγαίνει. Άλλο λέει, ότι ο Ηρακλής δεν βγήκε ποτέ play-off, αυτό λέει. Άκουσε με λίγο κόκκινε. Καταρχήν όταν βγαίνουν οι Ηρακλειδείς βγάζουν διάγγελμα και δεν τους διακόπτεις καθόλου και ποτέ. Ναι. Τώρα εδώ σε μένα άρχισες να κάνεις τον αντίλογο. Ναι, ναι, κάνεις. Κότα είναι. Εμείς οι οπαδοί του ΠΑΟΚ δεν έχουμε πρόβλημα στον αντίλογο. Το γουστάρουμε. Και γι' αυτό ακούμε και εσάς, αν και θα έπρεπε ίσως να μην σας ακούμε. Παρ' όλα αυτά επειδή γουστάρουμε τον αντίλογο, γι' αυτό σας ακούμε. Έτσι. Σε ευχαριστώ που σε καλώς άνθρωπος. Τι από αυτά που είπε ο Ολλανδός είχε σχέση με την πραγματικότητα για να πω ότι εγώ αφεβιάζω. Καλή σου όρεξη. Ξέρεις τι γουστάρω ρε ΠΑΟΞΗ. Να ανοίξουν τις πόρτες οι Ηρακλειδείς του χρόνου και να πάτε 15.000 κομμάτια και να μπουκάρετε στο Καφτατζόγλιο και να τους κόψετε τον τζαμπουκά. Αυτό. Να τους κοπεί και η μιλιά και η λαλιά και όλα. Επόμενη παρακαλώ, γραμμή, ναι. Δεν θα γίνει ποτέ κάτι τέτοιο. Έλα φίλε, ναι, μην το παίρνεις όλο. Ναι. Έλα φίλε. Κυρία. Ναι, Κωστή. Έλα φίλε. Κωστή. Ναι. Κυρία είμαι, βρε, όχι και φίλε. Κυρία κάποιες ηλικίες και η φωνή έχει βαρύνει και είναι. Ναι, το τσιγάρο. Γεια σου και σένα κόκκινε. Να πω κάτι ήθελα για τον Μάνο. Ναι. Λοιπόν, εγώ είμαι ΠΑΟΚ. Ήθελα, είπε κάτι, αναφέρθηκε για κάτι για, για τη θύρα 10 ναι. Που κράτησε το σύλλογο και τον βοήθησε κτλ. Κτλ. Έτσι είπε. Έτσι είπε. Πώς βοήθησε το σύλλογο πιάνοντας τους ανύποπτους πολίτες που τυχαίνει να φοράνε την μπλούζα του ΠΑΟΚ από την πλατεία Αριστοτέλους 8 άτομα έναντι ενός και τον κάνουν γκάιντα. Α, πέστε τα αυτά. Ναι. Τα λέω. Τα έχω πει και στο ραδιόφωνο σας, τα έχω πει και σε άλλα ραδιόφωνα, αλλά δεν έγινε αναφορά από κανέναν. Τον Ηρακλή τον προφυλάσσετε πάρα πολύ. Ο κόκκινος είναι Ηρακλειδέας, τι να κάνει.
Εσύ τι κάνεις, Ηρακλειδέας είσαι. Εγώ ακούω τους πάντες, κυρία μου, τι να κάνω. Εσύ Κωστή μου, οτιδήποτε γίνεται, έδειξε ο ΠΑΟΚ, να μην πω τι άλλο έκανε ο ΠΑΟΚ, το κάνεις εκπομπή. Εντάξει. Σε παρακολουθώ πολλά χρόνια. Εντάξει, να μην το κάνω. Την τρίχα την κάνεις τρισά. Να σας ρωτήσω λίγο κάτι. Γι' αυτό ξέρω να φέρεις, σε παρακαλώ κόκκινε. Εγώ σας παρακαλώ. Ένα λεπτάκι. Ένα λεπτάκι. Μία φορά στα χιλιά χρόνια πια και εγώ τηλέφωνο. Και τι σημαίνει αυτό δηλαδή. Και τι σημαίνει, δεν βρίζω κανένα, δεν βρίζω κανένα. Δεν είναι ευγενής ο κόκκινος, κυρία μου, δεν το ξέρετε αυτό. Το ξέρω αυτό. Λοιπόν. Μόνο θα πάρουν οι Ηρακλήδεις και το Κλαρίνο στέκεται. Κλαρίνο, ναι, αυτό. Ρε πάνε πλέον κανένα πια τώρα, όρεξη έχεις μεσημεριά. Εγώ το πιάτα μου τάζει, εσύ μην πας πάντα από τη γυναίκα του, βρε μαλάκα. Άντε βρε τώρα. Άντε τώρα. Ωραία πράγματα. Παρακαλώ. Επόμενη γραμμή. Καλά στα είπε η κυρία, είχε δίκιο. Ό,τι θέλει να πει. Το έχει παραξηλώσει. Ναι. Άρχισε να κάνει διάλογο και με γυναίκες. Γιατί? Λουκριτία. Από τότε που πώς θα φορούσε του γόβε. Πρώτο ραδιόφωνο. Πώς θα κάνεις με τους άντρες, τους 50 χούλιγκαν, ρε χαϊβάνι. Με έχει ξανακούσει να αναφέρουν ποτέ σε επεισόδια. Αναφέρθηκε σε κάτι, να αφήνω το λέει. Γιατί ψέματα είπε. Οι οπαδίες δεν κάνουν. Πιάνουν ένα φουκαρά με τον κόλπο. Δεν τα συζητάω. Από μια ομάδα γίνεται αυτό ή από όλες. Δεν τα συζητάς. Από μια ομάδα γίνεται ή από όλες. Α, έτσι το πάμε τώρα. Δεν το συζητάω αυτό. Δεν το συζητάω. Έλα, ρε, παρακαλώ. Δεν το συζητάω. Καλησπέρα, κύριε. Καλησπέρα. Ναι. Έλα, εγώ είμαι. Εσύ είσαι καλέ, εσύ. Έλα, πατεώνας, ρε, από ασφάλματος του Γκάρδη. Γεια σου, του Γκάρδη. Τι έγινε, βγάλατε γλώσσα, έχω να κάνω του κανένα χρόνο και στο στούντιο και μουρμουράτε. Εφού είσαι μακριά. Στις 6 θα είμαι εκεί, κόκκινε πρωί-πρωί. Μάζεψε. Θα σε πω εγώ ποιο να διαβάζει μηνύματα και πότε δεν διαβάζει. Έλα, μάζεψε την λίγο. Έλα, ρίξτε ένα σουλτάρ με ρεμέ του χοντρόκολου. Έλα, δω. Άκου λίγο τώρα. Ναι. Ήρθαμε το Χόντα τότε, δεν θυμάσαι με 12.000 στροφές και με λε τι είναι αυτό, Λαμπορκίνι. Έτσι, μπράβο. Άκου, ακόμα ανεβάζει και τη φωτογραφία. Λέει, μάλλον τι είναι αυτό ο κόκκινο βουλευτή έπρεπε να γίνει. Τέλο πάντων. Κλασικός. Ναι. Ναι. Αφού ευχαριστήσω τον παντοδύναμο μεγαλομέτωχο Ιβάν Σαββίδη. Ναι. Του τα είχα πει εγώ, μωρέ, στην Παναγία σου με ελαφέρα σχυλομούρ επιθετικό, δεν μ' άκουσε τότε. Κράτησε τον Κλάους μπροστά, δεν μπορεί να τριπλάρει. Κοίταξε, Κωστή. Ναι. Τα πράγματα είναι απλά. Ναι. Όποιος είδε προχθές στη μεγάλη Μπάρτσα κατάλαβε τι γίνεται. Ναι. Ο προπονητής δεν κάνει την ομάδα, αδερφέ, οι παίκτες την κάνουν. Κάποιοι θέλανε να επιμένουν παραγωγή και μη, τα παοξάκια και ακαδημίες. Φέρε βεντέτες, ρε. Φέρε ρε τέσσερις παιχταράς που θα είχες στο στόχ, τον έδωσες. Τα Αιτόπουλα. Φέρε και έναν από δεξιά Στυλ Κάμπελ. Τα Αιτόπουλα. Δεν θα κρατήσει τον Κλάους, φόρτος έτομα. Τα Αιτόπουλα. Φέρε και έναν επιθετικό Στυλ Μπερμπάτου να μπορεί να τριπλά να τραβηχτεί αριστερά. Να σπάσει την άμυνα να δούμε λίγο μπάλα. Τα Αιτόπουλα. Πώς θα πάει ο κόσμος. Ξενερωμένοι, ξέρεις από πότε είμαστε. Για πέ. Από πέρυσι από το τελικό που φάγαμε 4 πόντα. Ναι, αυτό είναι αλήθεια, ναι. Φάγατε τον Τόρτι. Από πότε τι ψάχνεις λοιπόν, ερωτήσεις κάθε βράδυ και δεν ξέρω τι να πει. Χαιρετισμού στον Τουγκάρδι, να είσαι καλά. Χαίρεσαι. Θα πω και το άλλο, κάθε με κόβεις λίγο. Ποιο σε κόβει, ρε. 4 λεπτά μιλάς. Κάτσε με τα λόγα τώρα. Ένα λεπτό. Κωστή. Ναι. Πες στους κυρίους του Ηρακλή. Ναι. Που βγαίνουνε. Ναι. Ξεχνάνε ότι το μεγάφωνο φώναζε παρακαλώ τη φίλη του Ηρακλή με στο Καρτατζόγλιο να μείνουν στη θέση τους. Και τι λένε γι' αυτό, περασμένα λέει μεγαλεία. Για καλά. Ναι, λένε αυτοί, περασμένα μεγαλεία διηγώντας τα Ηρακλές, λένε αυτοί. Χαιρετισμούς στη Ρουμανία να δώσω. Χαιρετισμούς, χαιρετισμούς. Χαιρετισμούς. Ρωτάνε γιατί ήρθε ο κύριος Παπαζαφυρίου. Ρωτάει. Το είδε το μάτς. Ο κύριος Παπαζαφυρίου λέει γιατί ήρθε διπλό το μάτς. Ναι. Ναι. Το διπλό πώς έδινε, να πει ο κόκκινος. Δεν έχω ιδέα. Δεν έχει στις ταβέρνες ένα λουγκρίζι. Να λουγκρίζει. Ναι, τα γίδια και τις. Άλλος πήγαινε στο Μιλοκόπη για να φάει. Μιλότο πώς λέγεται, κόκκινο. Μιλοκόπη είσαι εσύ. Έλα, φίλε, ναι. Ναι. Έλα, με ακούτε. Σ' ακούμε, φίλε, ναι. Ο καθένας να βλέπει την ομάδα του. Όχι, ο Μάνος. Ναι. Όχι, όχι, όχι. Ο Μάνος. Ναι. Με ακούς. Εσύ βλέπεις την ομάδα σου μόνο. Ναι, εγώ βλέπω την ομάδα μου. Γιατί... Ο Μάνος. Ποτέ αυτό που λέτε κατηγόρησε φύλαθλο του ΠΑΟ. Ναι. Ούτε και ο Αντωνιάδης. Ναι. Ποτέ δεν κατηγόρησαν. Καθόλου. Η κυρία αυτή που πήρε τηλέφωνο ναι. Να πλένει καλά το σώμα της για την αυτόνομη θύρα και για το Μάνο. Να μην λέει μεγάλες κουβέντες. Εσείς είστε αυτονομήτης αναρχικός 80 ετών για να καταλάβω. Εγώ είμαι 80 ετών και ο Κόκκινος με ξέρει και είμαι και αθλητής του Ηρακλή. Είσαι τώρα αθλητής του Ηρακλή 80 ετών. Όχι. Είμαι καλός άνθρωπος. Ότι είσαι καλός άνθρωπος φαίνεται από τη ροή του λόγου σου. Λέω ότι είσαι ναι. Αυτόνομη θύρα 10 κι εσύ. Αλλά με πειράζει όταν κατηγορά την αυτόνομη θύρα που έφαγε βροχές, χιόνια και ηλιοπύρη.
Αυτό με πειράζει. Πας μαζί τους και εκεί μαζί με τον Μπιφτέκη και εσύ φωνάζεις. Εγώ πάω στους επισήμους, πάω στους επισήμους, κάθομαι. Ο Κόκκινος με ξέρει τι αθλητής είμαι. Ο Κόκκινος στους επισήμους πάει. Ο Κόκκινος είναι το καλύτερο παιδί. Βρε παιδί είναι καλό, απλά λέει κανένα ψέμα παραπάνω καμιά φορά. Ναι. Και καμιά φορά δεν έχουμε βρίσκει παοξίδες ή λάθος. Καμιά φορά. Τι άθλημα έκανες, χρυσέ άνθρωπε. Άλση βαρών έκανα. Οχ, καλά. Έγινε. Έχει βαρύ χέρι να προσέχεις. Ναι, έγινε. Λοιπόν, άντε, καλό μεσημέρι. Να είσαι καλά, στο τελευταίο για σήμερα. Στο τελευταίο για σήμερα, ναι. Ναι. Εσύ στα μάξι που είσαι. Σπέρα. Σπέρα. Έλα, ακούγομαι. Προσπαθούμε. Από το βάθος του πάγκου. Ναι. Λοιπόν, ο Γιώργος σήμερα από τους Κάρβιλς σε πήρα την Κυριακή τηλέφωνο το Σάββατο. Και εσύ. Έλα, ρε Γιώργο. Καλά, ρε, βγάζετε μικρά παιδιά και γυναίκες και σας βρίζουν, ρε. Δεν βγάζουμε κανένα, ρε Γιώργο. Πώς να βγάλουμε. Όποιος θέλει παίρνει. Εντάξει, αφού ακούτε γυναίκες, άντε δρόμο. Στην κουζίνα, όπως λέει και ο άλλος. Ποιος άλλος. Την είπαμε να πάει στην κουζίνα και μας έβαλε και χέρι. Καλά, σε εξηγήθηκε. Ωχ, το χάρηκα μου. Γιατί να οι γυναίκες, ούτε τις βρίζεις, ούτε χειροδικείς. Ο Κόκκινος, ρε, είναι αγενής. Είτε με γυναίκα μιλά, είτε με άντρα. Τρόπους δεν έχει. Ήρθε εδώ πέρα με μένα, είχε πέντε τρόπους από την εκκλησία του Μάδαν, τις έχασε. Το ζώο μιλάει σε μένα για τρόπους. Δεν υπάρχει ελπίδα, ρε φίλε. Τι να πω. Εγώ όταν σας λέω ότι είναι ένα από τα 80 είδη και ξέρει τι έλεγε ο Καναδός. Γουρούνι με παπούτσι παντοφλέ είναι. Τι είναι ο Κόκκινος. Τρόπους δεν έχει. Βγήκε η γυναίκα να μιλήσει. Ωδε πάπλου το πάπα. Άκου, λέει ο Σάκης, ποια σπρώμα του Στουτγκάρδη μας δουλεύεις. Πιο εύκολα βρίσκει χιμπάρι Γερμανό παρά παοξύλι. Άκου τον αλή. Λοιπόν, εκδρομές του χρόνου στη Βουλγαρία και στα Σκόπια θα κάνουμε. Να του πω τώρα τον Κόκκινο να το σκίσω. Στη Στουτγκάρδη παοξύλες είναι πιο πολύ από όλους τους Ηρακλήδες του κόσμου. Χαϊβάνι. Χαϊβάνι. Τέλος πάντων, λέγεται ό,τι θέλετε. Έτσι είναι, ρε Κόκκινε. Δεν έχω έρθει. Φίλε, επειδή δεν έχω έρθει ποτέ Γερμανία, δεν μπορώ να λέω κάτι για το που δεν το γνωρίζω. Δεν έρθει Γερμανία, γιατί μόλις έρθει η Γερμανία θα το συλλάβουνε. Θα τον περάσουν για ζώο. Θα το βάζουν σε ζωολογικό κήπο μέσα. Θα το δίνουν μπανάνες, να πούμε. Κοίταξε, θα έρθω σύντομα υποχρεωτικά. Γιατί? Γιατί είναι η οικογένεια του αδερφού μου στη Φραγκφούρτη. Θα σου κάνουν τα εισιτήρια να πας. Θα μου κάνουνε. Καλά, τι. Ποιος θα μου τα κάνει τα εισιτήρια. Εγώ δεν είμαι σαν και εσένα να με ταΐζουνε. Μια ζωή μόνος μου τα πει. Μόνος του ρε παλικάρι. Ανοιχτοχέρης, χουβαρντάς, κυμπάρης. Έτσι. Χαιρετισμούς στη Στουτγκάρδη. Να είσαι καλά. Λέγε ρε, ο Παλοδήμος. Κάνα ράπιτσα έχει να μας δώσει μωρέ τώρα. Γιατί δεν παίρνεις τηλέφωνο και βάζεις. Τι να σε βάλω μέσα και προσπαθώ να πούμε. Να με βάλεις μέσα. Κάνα αμορτισέρ να μας δώσει κούτρα έχει να κάνουμε στο Κόρδοβα εκεί που θέλει αμορτισέρ να πούμε. Γιατί να σε δώσει η κούτρα. Γιατί 8 φορές του λες την αυτή να ρε. Θα πάρεις τίποτα εσύ να πούμε. Τι είναι αυτό το πράγμα να πούμε. Ανησυχείς. Ανησυχώ για σένα να πούμε. Η Αφή Κωνσταντινίδη είναι το όνομα εγγύηση για να αποσύρετε το παλιό σου αυτοκίνητο και. Ακόμη και να βρείτε το δικό σας ανταλλακτικό, αυτό το οποίο ψάχνετε για το δικό σας αυτοκίνητο, από μια τεράστια γκάμα στο 18133. Τηλεφωνείτε τώρα. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με την Μαρίνα Μπίκου, αμέσως μετά τρίτο ημίχρονο, από τον Γρηγόρη και τον Κωστή. Και τον Κωστή και τον Γρηγόρη να έχετε ένα καλό απόγευμα. Πρώτα θέλουμε τον Κωστή το βράδυ. Όλοι μαζί αύριο, να είστε καλά. 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 Όλοι μαζί αύριο, να